διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μου είναι ο Νίκος ο Καράβελος, γνωστός ποιητής και μη εξαιρεταίος. Έχω προσωπικά, το έχω πει, έχει του ψαθά τη γραφίδα, ειδικά στα κείμενά του. Όποιο από εσάς έχετε πάρει το βιβλίο ή πες το. Χωρίς γραβάτα. Το χωρίς γραβάτα. Έχει επιβεβαιωθεί, δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό το ιδιαίτερο ύφος, όπως και διαβάζει τα κείμενά του κιόλας. Και τα πολιτικά, να το πούμε έτσι, κείμενα. Λοιπόν, χαίρομαι που ιδιαίτερα εγώ για τον, με τον Νίκο, που είναι και φίλος και συναγωνιστής από κάθε εγώ, άποψη. Εγώ χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, μία μικρή, έτσι να μου επιτρέψεις, ας πούμε, ένα μικρό σχόλιο για το φίλο το Γκέριλο από τη Νέα Ζηλανδία, που μας ακούει και ανησυχεί. Αγαπητέ φίλε, επειδή είσαι μακριά, σε καταλαβαίνω και τη μόνη επαφή που έχεις με την Ελλάδα είναι διαμέσου διαδικτύου. Μην ανησυχείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην ακούς τα παπαγαλάκια. Το ΕΠΑΜ απλά άνοιξε πόρτες και παράθυρα και φεύγει μούχλα. Μην ανησυχείς. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι, πώς το λένε, προς το εσωτερικό. Θα έπρεπε να ήσουν χθες στον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι. Όπου είναι μια πολύ άσχημη, δηλαδή ειλικρινά δεν περίμενα τόσο άσχημα τα πράγματα να είναι σε μια περιοχή της Αθήνας, σημαντική εργατούπολη από κάθε άποψη, πολύ χτυπημένη από ό,τι μου λέγανε τα παιδιά που κάνανε την εξόρμηση στην περιοχή, γιατί είχαμε χθες μια πολύ καλή εκδήλωση εκεί. Δεν βρίσκανε κόσμο, δεν βρίσκανε κόσμο ούτε καν στη Λαϊκή, να του μοιράσει το φυλάδιο, το γνωστό, ας πούμε, για την προπαγάνδα της εκδήλωσης. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος που ήρθε εκεί έδωσε το παρόν και μάλιστα με παρησία και στη δημιουργείται καινούριος πυρήνας του ΕΠΑΜ, εκτός όλων των άλλων που εμείς μετράμε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να βλέπουμε. Απλούστατα τα παιδιά παίζει, ως γνωστόν για του διαδικτύου παίζουμε. Ορισμένοι, ο παλιμπεδισμός ισχύει. Δεν πειράζει, εμείς προχωράμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Το αν θα υπάρχει το ΕΠΑΜ ή όχι εξαρτάται το λαό και τον αγώνα του για την εθνική απελευθέρωση και δεν έχει καμία σχέση με τον οποιονδήποτε κάνει οτιδήποτε. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και βεβαίως επειδή ακούω αυτό το διαλύεται το ΕΠΑΜ από τότε που συστάθηκε, δηλαδή το έχω ακούσει πόσες φορές και το έχω ακούσει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, όσο υπάρχει Δημήτρης Καζάκης και μιλάει και δεν τον έχουν ούτε φημώσει ούτε τον έχουν σκοτώσει, ΕΠΑΜ δεν πρόκειται να υπάρξει, να υπάρχει. Δεν πάνε να χτυπιούνται κάτω όσοι θέλουν και όσοι κάνουν και όσοι παίζουν και όσοι δεν παίζουν. Δεν πρόκειται να υπάρξει. Θα δυναμώνει, θα βαθαίνει μέσα στο λαό μέχρι την τελική νίκη. Και τότε θα τα πούμε όλα. Θα ανοίξουμε τους λογαριασμούς μας και θα τα βρούμε όλα. Όλους τους λογαριασμούς. Τότε όμως, μαζί με την νίκη του λαού που θα γλεντάει γιατί την πήρε πίσω τη χώρα του. Αυτά τα ολίγα και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Νίκο, θα σου πω ένα περιστατικό που μου συνέβη σήμερα και με στεναχώρησε ιδιαίτερα. Γιατί είναι από τις λίγες φορές που ειλικρινά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήρθε μια κυρία, δεν υπάρχει λόγος να πούμε ονόματα και στοιχεία, που ήρθε από την επαρχία να με βρει, να της δώσω μια βοήθεια αν μπορώ ή μια άποψη, συμβουλή, οτιδήποτε, γιατί της έφαγαν τα λεφτά στην τράπεζα. Δηλαδή ήταν μέτοχος σε συντηρητική τράπεζα ή σε συντηρητική μερίδα και προσπαθούσε να εξαργυρώσει τις συντηρητικές της μερίδες από το 2012, παρακαλώ. Γιατί ο Μαγκαρίτης ο άντρας της
φρόντισε ο άνθρωπος πριν αναχωρήσει από αυτόν τον κόσμο να τις μεταβιβάσει τις μερίδες. Δυστυχώς η ίδια δεν ήξερε πώς να χειριστεί αυτά τα ζητήματα. Και γιατί να ξέρει το κάτω-κάτω της ενέφης? Γι' αυτό υπάρχουν νόμοι, υπάρχει κράτος, υπάρχει δικαιοσύνη. Έτσι, για μην τρελαθούμε τώρα. Δεν μπορεί να είσαι ειδικό στα τραπεζικά ή οτιδήποτε. Αν πρέπει να κουβαλάς, ας πούμε, ένα τραπεζίτη, ένα δικηγόρο, ένα οικονομολόγο, ένα λογιστή, να πηγαίνεις κουστοδία, ας πούμε, μήπως εκλέψουν για στοιχειώδη πράγματα. Τα λεφτά ήθελε να τα πάρει από τις συνεταιριστικές μερίδες, να το πουλήσει. Έκανε την αίτησή της κανονικά και με τον τρόπο που καταλάβαινε η ίδια και τα λοιπά προς την τράπεζα. Και από τότε την κοροϊδεύουν μέχρι την τελευταία ανακεφαλοποίηση που τους φάγαν τα λεφτά. Το αποτέλεσμα ήταν από 90 χιλιάρικα περίπου. Η συνολική συνεταιριστική μερίδα τώρα να τις δίνουν 8. Από 90.000 8. Ναι, γιατί έγινε ανακεφαλαιοποίηση. Το γνωστό κόλπο. Αυξήσαμε το κεφάλαιο, έμεινε ο κόσμος χωρίς λεφτά. Αυτό που φωνάζω εγώ από πριν από τις Γερμανίες. Μέσω της μεθόδου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή. Ναι, 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 μπράβο. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνεις ότι η γυναίκα έχει κάνει την αίτηση της το 12. Καμία σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση την τωρινή. Και δεν υπάρχει τίποτα. Τις λέγανε φοβερά ψέματα. Ψέμα, ας πούμε, όπως απαγορεύει η Τράπεζα της Ελλάδος να εξαργυρώσεις συνεταιριστικές μερίδες. Δόθηκε εντολή από την Τράπεζα. Παραμύθι, ψέμα. Απευθύνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος της λέει, πώς το λένε, στραμπουλιγμένα, ναι, βεβαίως και όχι και τα λοιπά. Και στην πραγματικότητα ισχύει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ενδεχομένως να μπορεί να απαγορεύσει, εάν και εφόσον θίγεται η κεφαλαϊκή επάρκεια της τράπεζας. Από 90.000 θα θυγεί η κεφαλαϊκή επάρκεια τράπεζας. Ούτε ψιλικατζίδικου δεν θίγεται, όχι τράπεζας. Όμως θα μιλάμε για μεγάλα ποσά. Δεν μπορεί η τράπεζα να δώσει. 2% του μετοχικού κεφαλαίου. Και άνω. Δηλαδή μιλάμε εκατομμύρια, έτσι. Λοιπόν, και την κοροϊδεύανε. Και τη φτάσανε τώρα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος τα χρειάζεται τα χρήματα. Δεν είναι ότι έχουμε, δεν πήραμε παραπανίσια. Και με παιδιά που τα χρειάζονται. Δηλαδή ειλικρινά. Τι αλήθεια. Σκεφτόμουν πώς μπορούμε και με συζήτησα και με φίλους και με νομικούς και με συναγωνιστές κτλ. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και στην πραγματικότητα έχει μπλέξει. Θα πρέπει να ανοίξει ένα πόλεμο και ποινικά, από ό,τι μου λέγανε οι συναγωνιστές, οι δικηγόροι, και αστικά. Σε μια ιστορία, με αβέβαιη κατάληξη, με δεδομένο ότι το υπέτατο συμφέρον είναι το συμφέρον της τράπεζας. Από που βλέπει κανείς ότι τα ανώτατα δικαστήρια λειτουργούν με τη μέθοδο των Πρετόρων. Δηλαδή, ό,τι είναι δημοσιονομικό είναι και δημόσιο. Ό,τι συμφέρον δημοσιονομικό τραπεζών θεωρείται και δημόσιο συμφέρον πλέον. Συμβούλιο Επικρατείας ή κρατή σε ίδια. Να σου πω και κάτι άλλο το οποίο κατάλαβα από τη διήγησή της. Η εμπλοκή των δικηγόρων σε αυτήν την ιστορία. Να μην μπορεί να βρεθεί ένας δικηγόρος από το 12 να της πει, κυρία μου, αυτό κάνετε, και τελείωσε η ιστορία. Γιατί το κατσατικό της συνεταιριστικής προβλέπει αυτά, γιατί είναι υποχρεωμένη να σας τα κάνει αυτά. Τελειώνει η ιστορία εκείνη την ώρα. Όχι. Σε όποιος δικηγόρος πήγε, ναι, ξέρετε, δεν γίνεται, μην ανησυχείτε, περιμένετε, θα σας δώσω τα λεφτά. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, άρα υπάρχει εμπλοκή του επαγγέλματος. Και ξέρεις, σε επαρχιακές πόλεις είναι ιδιαίτερο. Ναι, γιατί πολλές φορές προσβλέπουν σε κάποιες υποθέσεις της τράπεζας. Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά πάντως όποιον και να είναι, προσβλέπουν κάποιοι. Ναι, δεν έχει σημασία να τη βγάλουμε, γιατί ξέρεις. Πέφτουνε. Τώρα πλέον τους έχουν δώσει και μηνύσεις, να κάνουν μηνύσεις για τις φήμες τράπεζας. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, να λες τον Αλ Καπόνε εγκληματία και να σου λέει μετά ο Αλ Καπόνε μήνυση για τη φυσικοθέτηση της φήμης. Εγώ το ξέρω, έχω φάει 4 μέχρι τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ειλικρινά, εγώ στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα, γιατί τι να της πεις, γιατί έχει χάσει τα λεφτά. Υπάρχει ένας συγγραφέας παλιός, ο Λεμπέσης, το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Που είχε γράψει τη μεγάλη σημασία των βλακών. Ναι, 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 ναι. Είχε γράψει λοιπόν για την κοινωνική. Όπως μου είπαν οι δικηγόροι τώρα, τους βλάκες σου λένε κοφούς. Ναι. Λόγω κοφότητας στο δικαστήριο. Ναι. Βέβαια είναι άλλη έννοια του βλακός και άλλη του κοφού, αλλά μπας εδώ, εντάξει. Ναι, δεν χρησιμοποιείται πλέον από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι, κοφός, κουφός. Κουφός, ναι. Κουφώτης. Η οποία είναι, εντάξει, ο βλάξ είναι ο συνειδητός βλάξ. Ναι, 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 ναι. Παξιωτικό. Το κουφός είναι φουκαράς, τον εκμεταλλεύεται κάποιος κλπ. Έλεγε λοιπόν αυτός ότι έχεις απέναντί σου έναν πατέρα. Δεν μπορεί να τον πεις έτσι. Κινδυνεύεις να σου κάνει αγωγή και να σου πάρει αποζημίωση. Θα το πεις αλλιώς. Θα πεις, είναι ο άνθρωπος εκείνος
η απόψη του οποίου περί το εμών και το σον είναι λίγα συγκεκριμένα. Δεν το πεις απαντήματα παλιά. Μας λέει εδώ ένας φίλος, Δημήτρη καλησπέρα, κατά κακή μου τύχη προχθές το πρωί άκουσα την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου. Όταν κάποιος ακροατής του έστειλε μήνυμα κάνοντας μνήμα το αδιάψευστο δημοσιεύματος της Wall Street Journal, βάσει του οποίου η ελληνική κυβέρνηση έλαβε πριν από κάποιες μέρες το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ από την Κομισιόν, προκειμένου να εγκλωβίσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στη χώρα, το ξέρεις αυτό το περίφημο. Το πήραν αυτοί ή ΜΚΟ. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο. Το μοιραστήκα μεταξύ μας, ρε παιδί. Ο πρόσφυγας δεν το πήρε. Ο τελευταίος που δεν. Έτσι. Λοιπόν, προκειμένου να εκλοβήσουν πρόσφυγες του μετανάστες στη χώρα, ο Χατζηνικολάου απέντησε ότι αυτά είναι ανοησίες και σενάρια, διότι τα 500 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε ήδη λυμένη απόφαση της Συνόδου Κορυφής και το ποσό αυτό δεν έχει δοθεί ακόμη, αλλά θα εκταμιευθεί σε βάθος χρόνου. Τόνισε επίσης ότι τα 500 εκατομμύρια ευρώ δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Κάνω κάποιο σχόλιο. Κοιτάξτε, ο κ. Χατζηνικολάου είναι γνωστός δημοσιογράφος, έγκριτος και τα γνωρίζει όλα. Δεν είναι δυνατόν να κάνει λάθος ο κύριος Χατζηνικολάου, προς Θεού, αλίμονο. Έφερε τον κύριο Λεβέντη, τον έκανε αρχηγό και την επόμενη μέρα το σχολίαζε πόσο ηλίθιος είναι. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ επίπεδο άνθρωπος. Δεν είναι ένα θέμα. Έχω και εγώ προσωπική, πώς το λένε, γνώση. Έχει πάρει το κράτος τα λεφτά αυτά. Τα έχει πάρει. Το Wall Street Journal αυτό λέει. Ότι τα έχει πάρει ήδη, τα έχει φάει τα 500 εκατομμύρια και ζητάει επιπλέον. Αυτό λέει το Wall Street Journal. Λοιπόν, κανένας δεν βγήκε όμως να διαψεύσει. Δηλαδή, συγγνώμη, αν έβγαινε η Wall Street Journal και έλεγε ο Καραβέλος έχει πάρει λεφτά και δεν θα τρέχεις εσύ. Τι λέτε ρε παιδιά, τουλάχιστον μια διαψεύση επίσημη. Δεν σου λέω δικαστικά, αλλά τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Μιλάμε για την κυβέρνηση. Εντάξει, απλά τα έχουν φάει και δημοσιογράφοι έχουν φάει από αυτά και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γιατί τα παπαγαλάκια ποια είναι. Δεν θα φάει τα παπαγαλάκια. Τώρα δεν ξέρω για τον κύριο Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά για τα παπαγαλάκια δεν τρώμε. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι. Αυτή είναι η όλη ιστορία σχετικά. Γενικά, πώς νομίζεις ότι μπορούσε να ή αν θα μπορούσε να χειριστούμε. Καταρχάς, να πούμε ότι η διεθνής κοινότητα κήρυξε την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ως απαράδεκτη, καταχρηστική του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου για τον τρόπο που μεταχειρίζεται τους πρόσφυγες. Και βασικά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Παρεπιπτόντως, το κλείσιμο των συνόρων, δηλαδή. Όχι μόνο το κλείσιμο των συνόρων, αλλά και η απόφαση του η επιστροφή στην Τουρκία. Να ξέρουμε ότι από τη συνθήκη της, από τη σύμβαση του 1951 ο πρόσφυγας έχει ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα. Όπως το δικαίωμα να μην επιστρέφεται πίσω από εκεί που έχει φύγει. Δεύτερον, είναι το ζήτημα του καθεστώτος προστασίας που πρέπει να έχει και της αναγνώρισης της ιδιότητάς του. Δεν μπορεί να το στερείς αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να τον εγκλωβίζεις σε στρατόπεδα συγκέντρωση και όλα αυτά τα πράγματα και οι ιστορίες αυτές. Όλα αυτά ανάγκασαν τον ΥΠΑΤΕ αρμοστή για το προσφυγικό να καταγγείλει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά μόνο και μόνο όλα αυτά για να εγκλωβιστούν στην Ελλάδα. Η οποία ήταν η προηλυμένη απόφαση και ο κ. Τσίπρας απλά είπε ψέματα. Από πότε πιστεύεις ότι είχαν προαποφασίσει αυτό? Από την πρώτη στιγμή, από τον Νοέμβρη του 2015. Σαν ένα κουβά βίαιης ανάμειξης. Ναι, ήξερα. Από τότε. Και τότε το λέγαμε και το γράφαμε, γιατί οι θέσεις που πήρε το τότε Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εκείνη την εποχή, δεν το υπέγραψε βέβαια η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία με τον Παπαμημίκο τότε, νομίζω ο Παπαμημίκο δεν λεγότανε. Ναι, λοιπόν, ήταν τη άποψη ανοίξτε τα σύνορα. Ανοίξτε τα σύνορα. Τώρα μας το παίζει δήθεν. Με ακροδεξιές κραυγές και τα αρέστα. Ιδιαίτερα ο Σαμαράς. Λοιπόν, διαγράφηκε τον κύριο Φαΐλ Κρανιδιώτη και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί βεβαίως θυμήθηκε τις παραδόσεις δεξιάς. Δεν τρελαθούμε τώρα. Πώς το είπε, παραδοσιακές αξίες με σύρματα στο να τους δέσουμε στα κυπαρίσια, τους εκτελέσουμε, δεν είναι θέμα. Παραδοσιακά, στρατόπεδα συγκέντρωση και τα λοιπά, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Αυτές είναι οι παραδόσεις τους, ο πολιτισμός τους. Λοιπόν, το έχουν κάνει για Έλληνες, θα το κάνουν για εσένους. Τραλαθούμε. Λοιπόν,
και στο κάτω κάτω της γραφής, ξεκινώντας με τους ξένους, γιατί να μην καταλήξουμε και στους Έλληνες. Μα ούτως ή άλλως κάποια στιγμή τα επιχείρηθεί. Ναι, οι δραχμιστές σήμερα δεν είναι. Υπάρχει ένα ωραίο παραμύθι, μου το δώσανε, το διάβαζε η κόρη μου, τα παιδιά μου δηλαδή. Για πες το. Ένα ωραίο παραμύθι, ο Αρκούδος και το Αρκουδάκι. Ναι, ο Αρκούδος και το Αρκουδάκι είναι ένας μιας Αμερικανίδας, όπου λέει το εξής ενδιαφέρον. Είχε βγει ο Αρκούδος με το Αρκουδάκι, ξέρεις, είναι από αυτά τα political correct βέβαια παραμυθάκια, που δεν λέει τι είναι ο Αρκούδος στο Αρκουδάκι. Στο αφήνει, εσένα στο φτιάχνει. Μπαμπάς είναι, μαμά είναι, θείος, τι είναι. Ξέρεις, στην Αμερικάνικη κοινωνία έχει καταργηθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να καθορίζει. Γονέας Α, γονέας Β. Λοιπόν, τέλος πάντων, το Αρκουδάκι είχε βγει στο δάσος, ας πούμε, στο χιονισμένο δάσος, με τον Αρκούδο. Και άκουγε νταπ, ντουπ, νταπ, ντουπ. Ήταν οι πατημασίες του Αρκούδου. Φοβήθηκε το Αρκουδάκι, γυρίζει πίσω, του λέει: φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Τον ταπαντουπιστή. Ήτανε, λέει, δεν υπάρχει τέτοιο. Το νταπ ντουπ είναι από τις, αυτό. Καταλάβες, είναι κάπως έτσι με τους δραχμιστές. Ναι, ναι. Καταλάβες, είναι ο ταπαντουπιστής και ο δραχμιστής. Λοιπόν, για να τρομάζει ο Κοσμάκης. Έτσι αλλιώς του έχουν κατεβάσει το IQ στο επίπεδο στο Αρκουδάκι. Σε επίπεδο κολοκυθιού, κολοκύθας. Και από την άλλη τώρα ο κόσμος που αντιλαμβάνει, το είδα και χθες στην εκδήλωση, τον έχει πιάσει μια μανία. Αύριο το πρωί γίνεται να το τελειώσουμε. Ναι ρε φίλε, γίνεται. Άμα στρωθεί στη δουλειά γίνεται. Αλλά βλέπεις ο κόσμος. Να τελειώσει, εννοείται να ξαναγυρίσουμε στο εθνικό νομισμό. Ναι, να τελειώσουμε αυτούς, να τελειώσουμε, να γλιτώσω. Γιατί δες τώρα, αυτή η κυρία που έφυγε σήμερα, ας πούμε, και που έφυγε σε άσχημο χάλι. Γιατί τελευταία ελπίδα, πώς να σου πω. Τι πρέπει να κάνει τώρα? Η εμπλοκή στα δικαστήρια είναι με αβέβαιο αποτέλεσμα. Πράγματι μου δίκιο οι συνάδελφοι μου το είπαν. Και βέβαια κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη, ποιος ήταν αυτός που θα διδικάσει, σε ποιο βαθμό, γιατί δεν πάει τελειώσει μια φορά. Πρέπει να πάει σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας. Και πώς θα τις κοστίσεις κιόλας. Βέβαια. Αυτή η ιστορία. Βεβαίως. Και εντάξει, πες, το κάνει το αποτέλεσμα. Τι θα βγάλει. Γιατί μπορεί να τεθεί θέμα ότι επειδή είναι μετοχές, άρα δεν είναι καταθέσεις που τις έχει κανείς μέσα στην τράπεζα με τις καταθέσεις του, και άρα έγινε μια υπεξαίρεση χρημάτων ή κάποιο άλλο θέμα. Όχι, τις είχαν στείλει και ενημερωτικό για την ανακεφαλαιοποίηση. Ναι. Για την αύξηση του κεφαλαίου δηλαδή. Το είδα, το διάβασα. Το οποίο δεν μπορεί να. Οπότε δεν μπορεί καν να ισχυριστεί ότι δεν ενημερώθηκε. Ως μέτοχος ενημερώθηκε. Έτσι, και είναι το δεύτερο. Αλλά ως μέτοχος λειτουργείς. Δηλαδή, για να σου τελειώσω το συλλογισμό μου, λειτουργείς πια ως αναλαμβάνοντας ή συμμετέχοντας σε ένα ρίσκο εμπορικής φύσης. Σωστά. Εκτός αν πεις ότι αυτό ήταν εικονικό, εγώ δεν ήξερα. Ναι, εκεί πήγα να πατήσω κι εγώ. Εκεί δεν με ενημερώσανε, το κάνανε πίσω από την πλάτη μου, οπότε αυτό. Αλλά είχαν ενημερώσει. Πατήσανε στο γεγονός ότι η κυρία αυτή δεν γνωρίζει. Και γιατί να γνωρίζει το κάτω-κάτω της γραφής? Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Εσύ πρέπει να είσαι έντιμος. Αυτά μας μαθαίνα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή ο τραπεζίτης οφείλει να προστατεύει. Όχι ο απλός μέτοχος. Για να μπορεί να υπάρχει πίστη. Για να προστατεύεται ένα από τις τράπεζες, αφού την πίστη την εγγυάται η τράπεζα. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε. Πιστωτικό ίδρυμα. Ακριβώς. Μα αυτή έτσι ξεκίνησε έτσι η έννοια της πίστης. Λοιπόν. Και οπότε μπορούν να πατήσουν εκεί και να σου πούνε. Υπάρχει μια πιθανότητα. Ξέρετε ποιο θα είναι το θάρρος του δικαστή που θα δικάσει. Το θέμα είναι ότι όπως και να έχει η γυναίκα, είτε με την καλύτερη περίπτωση ενός καλού δικαστή, είτε κάποιο άλλο, θα υπάρξει μια εμπλοκή για τη γυναίκα αυτή. Με αβέβαιο αποτέλεσμα. Την καταλαβαίνω. Σε αυτά τις περιπτώσεις, μόνο πολιτικός μπορεί να λυθεί το θέμα, αλλά με ποιους πολιτικούς? Αυτό λέμε, άρα τους αλητήριους. Απλά ποιο ήταν το συμπέρασμα που έβγαλε και η ίδια κυρία? Πρώτο ζήτημα είναι, μα είναι τόσο απατεώνες αυτό το πράγμα? Ακόμα ο κόσμος δεν το συνειδητοποιεί αυτό το πράγμα. Ότι η τράπεζα στην οποία απευθυνόταν για να πάρει δάνειο, για να κάνει τη δουλίτσα, ανοίξει το σουμπλατζίδικο, να κάνει τούτο, να πάρει το σπίτι κλπ. Μέσα σε 5-7 χρόνια. Η συγκεκριμένη οικογένεια αγόρασε τις ενεταιριστικές μερίδες ως είδος αποταμίευσης. Αντί να τα βάλει στην τράπεζα για να παίρνει κάποιο. Πράγμα. Σου λέει η τράπεζα αυτή θα πτωχεύσει ποτέ. Έλα όμως. Που δεν πτώχευσε, αλλά φάγανε τα λεφτά. Είναι ανακυβερνοποίηση.
Ναι, με τα 6 χρόνια τώρα που τα τρώνε λεφτά σαν, με τη σέσουλα. Και επιβεβαιώνεται αυτό που είχε γίνει στη μεγάλη κρίση των Save and Loan, δηλαδή των αποταμιευτικών τραπεζών στις ΗΠΑ το 1987, όπου ο controller, δηλαδή ο υπεύθυνος της ρυθμιστικής αρχής, είπε το εξής, το ρώτησε ο γερουσιαστής, λέει, το συμπέρασμα από όλα αυτά, τις απατεωνίες που είχαν κάνει, είχαν κατακλέψει τις τράπεζες, γι' αυτό είχαν πέσει έξω, λοιπόν, και τότε είχε γίνει και το χρηματιστικό κράχ στις ΗΠΑ, Μαύρη Δευτέρα, όπως το λέγανε τότε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, και έγινε, έχει το καλό αυτό, οι Αμερικανοί κάνουν δημόσιες ακροάσεις γερουσιαστών, το οποίο είσαι υποχρεωμένος εκεί, έχει ποινική ευθύνη, άμα δεν πας, πεις ψέματα. Πας μέσα. Έτσι, λοιπόν. Και είπε ο υπεύθυνος, λέει, κανένας νόμος δεν μας σώζει. Από τη στιγμή, ο καλύτερος τρόπος για να κλέψει μια τράπεζα είναι να σου ανήκει. Αυτό έμεινε στην ιστορία, δηλαδή η φράση αυτή έχει μείνει ιστορική. Και επιβεβαιώνεται σήμερα, έτσι, πολύ δε περισσότερο να σου ανήκει η κυβέρνηση. Κλέβεις τους πάντες. Αυτό είναι το θέμα. Και το δεύτερο είναι το περιστατικό που μου είπε η ίδια η κυρία, με έναν άλλον κύριο, ο οποίος πήρε τα λεφτά του όμως. Πήγαν να τα φάνουν τα λεφτά, αλλά τα πήρε. Με ποιο τρόπο? Μπαίνει μέσα, πάει στον οικονομικό διευθυντή και του λέει: κοιτάξτε, πάρτε τις μερίδες, θέλω τα λεφτά. Τις ενδιασκευή μου, θέλω τα λεφτά. Λέει: δεν στα δίνω. Λέει: δεν βλέπω το λόγο να τα πάρεις. Δεν στα δίνω. Πρόσεξε. Λογική τώρα οικονομικού διευθυντή τράπεζας. Λοιπόν, δεν τα δίνεις. Κλειδώνει την πόρτα. Γυρίζει πίσω, την έβαψες. Σήμερα θα βγεις από εδώ. Δεν με νοιάζει αν θα με πιάσει η αστυνομία. Δεν με νοιάζει τίποτα. Θα σε τσακίσω. Φυσικά τα πήρε τα λεφτά. Σε όσους αντιδράσουν έτσι. Δεν είναι τρομερό? Ναι, τρομερό. Δηλαδή, μιλάμε στο Far West. Αυτοδικία. Έτσι. Αυτοδικία. Δηλαδή, για να επιβιώσεις απέναντι σε μια οργανωμένη συμμορία η οποία έχει βάλει στόχο να ξεπουλήσει τη χώρα αφού τα φάει όλα. Με ξένες πλάτες. Έτσι. Και συμμετέχουν και δικοί μας εδώ. Ενώ ξεκινήσει και οι δικαιωτικές οργανώσεις έχουν υποκαταστήσει πλέον το κράτος ολικά, καθολικά. Επίσημα. 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 Τους πρόσφυγες τους στέλνουν σε ιδιωτικούς ξενώνες. Όχι σε ξενοδοχεία που θα μπορούσες να τον νοικιάσεις σε κάποιον. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Να πας να πεις, έχω ένα κλειστό ξενοδοχείο, off season ή οτιδήποτε, ή on season, αλλά τον νοικιάζω σαν κράτος. Έτσι. Και το γίνω ανθρώπους, για να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι, όχι να τους έχουν βάλει στο χώρο του αεροδρομίου, στο τάκι βοτό, στο χώρο του αεροδρομίου του παλιού, σε κάτι κτίρια εγκατελειμμένα, σε απίστευτες συνθήκες. Απίστευτες συνθήκες. Και έχουν κάνει τσαντιρομαχαλά. Λογικό είναι, τι κάνει ο άνθρωπος. Είναι τρομερές οι συνθήκες το τι γίνεται. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά τι γίνουν? Τους δίνουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν φτιάξει δομές φιλοξενίας. Δομές. Είναι η αργό το πώς αρπάζω λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι τα κάνω. Έτσι. Που επιδοτούνται αυτή η ιστορία. Τώρα έχουν βγει ιστορίες. Θες να φιλοξενήσεις έναν πρόσφυγα με επιδότηση? Από πού έρχονται τα λεφτά αυτά? Νομίζω κάνει και ο ΙΕ, αν δεν κάνω λάθος. Ο ΙΕ νοικιάζει χώρους. Πάει να νοικιάσει χώρους, δηλαδή διαμερίσματα ή δομές. Δομές. Ενώ ξενοδοχεία και τέτοια πράγματα. Σε αυτήν την ιστορία. Αυτό με προβληματίζει, Δημήτρη μου, το εξής. Πώς είναι δυνατόν, αν δεν κάνω λάθος βέβαια, πώς είναι δυνατόν να ξέρει η Τουρκία ότι ετοιμάζεται κύμα πρώτον, έτσι, μετανάστευσης με τις πολέμους και να ανοίγει τη βίζα με τις αραβικές χώρες. Να επιτρέπει, ούτως ώστε, ακόμα και οι Μόρος που λέγανε Ισπανοί, δηλαδή οι Άραβες περνούσαν απέναντι από το Μακρέμ, να έρχονται τώρα μέσω Τουρκίας. Ποιος είναι αυτός ο αγωγός και ποιος τον ελέγχει? Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι στα μέσα μαζικής εξαγλίωσης. Πότε το έκανα αυτό? Ποια χρονιά? Θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι. Αμέσως μετά την κήρυξη του πολέμου στην Συρία, το 2011. Μάλιστα, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί? Γιατί έπρεπε να περάσουν καταρχήν οι μισθοφόροι. Ποιος, από πού επάνε στη Συρία? Και φυσικά έπρεπε να μεταφερθεί το κύμα. Έτσι. Το οποίο γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι, και το έχω γράψει μάλιστα κιόλας, και το υποστηρίζω, παρά το γεγονός ότι
υπάρχουν και φωνές που σε κατηγορούν γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να εγκαταλείψω, δεν μπορώ να πάρω διαζύγιο τη λογική μου. Δηλαδή, με προβληματίζει ότι βλέπεις, ας πούμε, και σε προοδευτικά site, ξέρω εγώ, κανάλια, εντός εισαγωγικών ή εκτός, όπως το δούμε, όπως το πούμε, να γίνεται ένας συναγωνισμός για ποιος θα είναι ο περισσότερος ανθρωπιστής. Που ακόμα και ο Σόρος έρχονταν εδώ, μπορεί να βγαίνει και πρώτος. Ού, αυτός κι αν είναι. Έτσι. Λοιπόν, κανείς όμως δεν κάθεται να συζητήσει μέσα ποιος είναι πίσω από την ιστορία, αν είναι στημένο, πώς στήθηκε, σε τι προσβλέπουν κτλ. Μία συζήτηση περιμένω να δω σαν κανάλια αυτού του είδους ή ακόμα και σε προοδευτικά, ας πούμε, site, ας πούμε. Τίποτα. Δείχνουν, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο, ή θα δείξουν εκείνο το τραγουδιστή, ο οποίος είναι πιο πολύ γελίος παρά φασίστας, δεν θυμάμαι πώς το λένε, που σήκωσε το χέρι και έδωσε ναζιστικά. Ο Σφαγιαναγκής, ο Νότης. Λοιπόν, ή θα ασχολούνται συνέχεια με αυτόν. Εντάξει, καμία αντίρρηση, πρόκειται για άθλιες καταστάσεις. Αλλά το τι γίνεται από πίσω, σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί ίσως καλύτεροι από εμάς σε ανθρωπισμό ήταν οι παπάδες. Το ζήτημα είναι σε πολιτικό επίπεδο όμως. Πώς το τι γίνεται, μια συζήτηση σοβαρή από πίσω. Πώς συμβαίνει αυτό, γιατί έρχονται μαροπορικά εισιτήρια οι άνθρωποι αυτοί, τι σημαίνει πρόσφυγας, δηλαδή σημαίνει, είναι όλοι έτσι, γιατί αν ισχύει αυτό που είπε η κυρία Τασία, η κυρία Τασία, ότι πρόκειται όλοι οι πρόσφυγες, τότε το ζήτημα του ασύλου πώς θα δοθεί, πώς θα ελεγχθεί. Και γιατί να τους διώξει τώρα, αφού είναι πρόσφυγες. Γιατί δεν τους διώξει στο άσυλο, άμα είναι όλοι πρόσφυγες. Δώσε τους άσυλο. Σε όλους. Ναι, με. Και δεν μπορείς και να τον διώξεις από τη στιγμή που είναι πρόσφυγες. Και από τη στιγμή που πάρει την ασυλία, γιατί τον κρατάς. Σου λέει, κύριε, γιατί τον αφήνει να φύγει. Έρχεται βέβαια το Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι εγώ, κύριε, φράττω τα σύνορα, θεωρώντας βέβαια την Ελλάδα εκτός Ευρώπης, εφόσον φράσει τα σύνορα, τελείωσε. Και σου λέει τώρα, εσύ μένα λες είναι πρόσφυγας, αυτός να λέει έμεσα, αλλά σαφώς. Ότι δεν είσαι πρόσφυγα, γι' αυτό και δεν σε παίρνω. Ναι. Γιατί αν ήταν, έπρεπε να λειτουργήσει έγκυο. Πρέπει να, βεβαίως. Άρα λοιπόν, έχεις εσύ μέσα, είσαι μια αποθήκη, ένας κουβάς μέσα, ένα αποχωρητήριο της λεγόμενης Ευρώπης που δεν υπάρχει ως ανένεια. Δηλαδή, εγώ νομίζω και τυπικά, δεν ξέρω εσύ, είσαι μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά δεν νομίζω και ως έννοια υπάρχει πια. Δηλαδή είναι το μόρφωμα. Αυτό το πράγμα, το Ράιχ. Γιατί ξαναδιάβαζα, ας πούμε, το προσπαθούσα και να. Τις μελέτες για το προσφυγικό και γράφω κάτι, ας πούμε, σχετικά με το πώς χρησιμοποιήθηκαν οι προσφυγές κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και τότε υπήρχε πολύ μεγάλο προσφυγικό πρόβλημα στην Ευρώπη λόγω κατάρρευσης καταρχήν των μεγάλων αυτοκρατοριών, κεντρικών αυτοκρατοριών που καταρρεύσανε. Μετά υπήρχαν οι επαναστάσεις, υπήρχαν η δημιουργία καινούριων κρατών, υπήρχε μια κατάσταση. Οπότε δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Και η χώρα μας το ίδιο. Δηλαδή, δεχτήκαμε πάνω από 1.200.000 πρόσφυγες. Σε ένα πληθυσμό 5 εκατομμυρίων. Και υπήρξε τρομακτικό πρόβλημα που δεν ήταν κοινωνικο-ανθρωπιστικής φύσης, ήταν πρωτίστως πολιτικό. Διότι οι πρόσφυγες αυτοί θεωρήθηκαν ως εφεδρεία του βενιζελισμού και έτσι αντιμετωπίστηκαν ως εχθρικά στοιχεία από τους αντιβενιζελική παράταξη, με αποτέλεσμα οι επίστρατοι να ρίξουν στη φωτιά δίπλα από από το Συγκρού την εποχή το 1919, όχι Συγκρού, φυλακές, εκεί που ήταν το αναφροδισίων νοσημάτων, το Συγκρού ήταν το ίδρυμα, να το πω. Λοιπόν, εκεί ανάψανε πυρά και τους πετάγανε μέσα, τόσο όμορφα λοιπόν οι επίστρατοι της εποχής. Ένα προφασιστικό μόρφωμα, ένα φασιστικό προμόρφωμα πριν οργανωθούν οι φασιστικές οργανώσεις. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, επίσης με αυτόν τον αρχιπράκτορα τον Εγγλέζο, τον Στεργιάδη της εποχής εκείνης, του ξέρεις, ο οποίος με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης δεν επέτρεπε στους ανθρώπους να φύγουν. Με αποτέλεσμα σφάγισαν πάρα πολύ τότε. Γιατί φοβόντουσαν ότι αν θα έρθουν εδώ θα διαμορφώσουν διαφορετικά τα πράγματα σε πολιτικές κατά, βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, τα τσεκούρια που παίζανε μετά από την συμφόρηση κατά την κυρία Ζερεμπούση στην συνοστισμό στη Σμύρνη, δεν ήταν μόνο από τους Αγγλογάλλους, ήταν και από τα ελληνικά πληρώματα, από τα ελληνικά πλοία, με εντολή των ελληνικών αρχών, για να μην πάνε, να μην περάσουν οι πρόσφυγες. Και πέφτανε τα τσεκούρια και κόβανε, γιατί πέφτανε στη θάλασσα, προσπαθούσαν να γραπωθούν, ήταν από παλαμάρια που τίποτε, ή να ανέβουν πάνω στα πλοία, και πέφτανε τα τσεκούρια και τους κόβανε τα χέρια.
Λοιπόν, τόσο φιλικά. Ο Τσαλδάρης στη Βουλή τους είχε πει τουρκόσπορους. Έτσι. Όπως επίσης αντίστοιχα και τους πληθυσμούς που μόλις είχαν έρθει από τη Μακεδονία, τους Μακεδόνες δηλαδή, που τους ονομάζανε Βουλγάρους. Αργότερα Έαμο Βουλγάρους. Τότε Σκέτο Βουλγάρους. Έτσι λοιπόν. Και γινόταν αυτή η κατάσταση. Σε ολόκληρη την Ευρώπη γινόταν αυτό. Στη Γαλλία χρησιμοποιήθηκε η ρωσική προσφυγιά, οι εμιγκρέδες που είχαν έρθει μετά την Επανάσταση προς τα εκεί, μιλάμε πάλι για πάνω από 1 εκατομμύριο, δεν είναι αστεία. Έτσι, στον εκφασισμό της Γαλλίας χρησιμοποιήθηκαν και στατολογήθηκαν οι λευκοί αξιωματικοί στις λεγόμενες οργανώσεις της Action Française και των άλλων ακροδεξιών οργανώσεων. Και επίσης χρησιμοποίησαν τους πάρα πολλούς Εβραίους οι οποίοι είτε διώχθηκαν μαζικά από κεντρικά κράτη, Γερμανία, Αυστρία κτλ. Για να ενταθεί πάρα πολύ ο αντισημιτισμός, που και αυτοί ήταν πρόσφυγες σε αυτήν την ιστορία. Μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο. Και φυσικά την ίδια εποχή, μετά ειδικά την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία, άνοιξαν οι πόρτες Γερμανίας για δουλική εργασία, που κορυφώθηκε στα 7,5 εκατομμύρια ξένους εργάτες. Εμείς στην περίοδο της του ναζισμού. Ναζισμού. Ναι, κατά τα άλλα ήταν ενάντια στην μετανάστευση. Όχι, δεν ήταν ενάντια. Ο φασίστας δεν είναι ενάντια στη μετανάστευση. Είναι υπέρ του να είναι δούλος ο μετανάστης. Αυτό είναι το ζήτημα. Δουλικής εργασίας. Και με αυτόν τον τρόπο εξαγοράστηκαν και στρώματα της γερμανικής εργατικής τάξης. Δηλαδή, δούλευε ο άλλος τις χειρότερες δυνατές δουλειές σαν δουλική εργασία και ο Γερμανός αμοιβόταν καλύτερα. Και έτσι ο Ναζί, το ναζιστικό καθεστώς, βρήκε κοινωνικά στηρίγματα μέσω αυτής της ιστορίας. Στους οποίους έμπαζαν από πού? Επίσημα κράτη. Από όλη την κεντρική Ευρώπη. Από όλη την κεντρική Ευρώπη. Και δεν θύχτηκε κανένας. Ειδικά μετά την πτώση της Ισπανίας υπήρχε τεράστια έξοδος. Χρησιμοποιήθηκαν με φοβερή καταστολή στη Γαλλία, γιατί η προσπάθεια της εξόδου από την φρακική Ισπανία πήγαν η Γαλλία. Απίστευτη κατάσταση αντιμετώπισαν εκεί. Στρατόπεδα, ιστορίες, χτυπήματα, ειδικά μετά την πτώση του Λαϊκού Μετώπου και από το Λαϊκό Μέτωπο, τρελαθούμε τώρα, έτσι, και μετά ιδιαίτερα. Λοιπόν, μια αντίστοιχη κατάσταση που υπάρχει και σήμερα και που μένουν τότε οι μελετητές λένε ότι αυτό συνέβαλε στην άνοδο του φασισμού και του ναζισμού στην Γαλλία, όχι τόσο στην αντίδραση του κόσμου στο ρατσισμό, ας πούμε, και την διαμόρφωση ρατσιστικού κλίματος, ώστε τόσο στην δομική εξέλιξη της εξουσίας. Δηλαδή η εξουσία λόγω του προσφυγικού έπαιρνε συνέχεια υπέρμετρες εξουσίες, δηλαδή έκτατες εξουσίες στο όνομα του να διαχειριστεί την έκτακτη κατάσταση με τα εκατομμύρια των προσφύγων. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και εδώ. Ναι, ήδη το κάνουν. Ήδη το κάνουν. Ήδη. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στα κράτη. Εδώ δεν είναι κράτος. Το δικό μας δεν είναι κράτος. Δεν είναι κράτος. Δεν ξεχάσω του Στόλτεμπεργκ τη δήλωση που είπε ότι οι παραβιάσεις οι τουρκικές, αν δεν ενοχλούν τη Γερμανία, δεν υπάρχουν πρόβλημα. Θυμάσαι. Δεν είναι αληθής. Το ψάξαμε. Δεν είναι. Όχι. Δεν έχει γίνει αυτή η δήλωση. Ναι. Γιατί μου είχαν στείλει και εμένα αυτό το πράγμα, το ψάξαμε μετά και δεν είδαμε. Γιατί είδα και σε εφημερίδες έτσι. Όχι, ποτέ, όχι. Ήταν παραπλανητικό του διαδικτύου. Ναι. Το βοδρολίβαδο λειτουργήσε. Γιατί μου στείλανε τη συνέντευξη στο CNN και την άκουσα ολόκληρη. Δεν υπήρχε τέτοια αποστροφή. Δεν υπήρχε τέτοια αποστροφή. Όχι. Με τη Γερμανία. Είπε ότι είναι άλλο ζήτημα η παραβίαση των Τούρκων και άλλο ζήτημα η κατάρριψη του Ρώσου. Αλλά δεν το προχώρησε. Υπάρχει ποιος το κόψαν εκεί. Τι να σου πω. Κάπου όμως δεν θα υπήρχε. Λες να το. Ξέρω, δεν ξέρω. Τι να σου πω, Δεν το ξέρω. Δεν έφτασα τόσο μακριά. Για να μην το είπε, πάντως έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και βάλανε Γερμανό διοικητή στο Αιγαίο. Γιατί βάζανε Γερμανό διοικητή. Το επόμενο βήμα είναι Τούρκος διοικητής. Να το είναι άλλωστε. Για πρώτη φορά έρχεται έτσι το ΝΑΤΟ μέσα. Και χωρίς νόμο. Χωρίς νόμο. Αυτό που μου λέγανε πάρα πολύ νομικοί, δηλαδή ότι το Σύνταγμα, το άρθρο 27, το άρθρο 2, ας πούμε. Δηλαδή ότι είναι νόμος ακόμη και η αδιέλευση. Ακριβώς. Είπα, δεν είναι ποιο είναι Σύνταγμα, το Σύνταγμα προϋποθέτει κράτος. Σωστά. Όταν δεν έχεις κράτος, είσαι ούτε καν
ούτε καν προτεκτοράτο. Δηλαδή νομίζω παρίας, πώς να το πούμε. Ψάχνω μια έκφραση. Πραγματικά δεν μπορεί να βρει. Δεν μπορεί. Το προτεκτοράτο έχει κάποια δεδομένα. Όχι, σε σηκωτημένο κράτος υποπροστασία. Όπως ήμασταν με τα πρωτόκολλα του Λονδίνου. Που είχαν η Κύπρος, ας πούμε. Ναι. Που είχε υποπροστασία, ήταν προτεκτοράτο. Αλλά εδώ δεν είμαστε κράτος. Δεν είναι κράτος, είναι χώρος. Ναι, ναι, έχουμε μεταβληθεί σε οικόπεδο. Πραγματικά, και μάλιστα αδέσποτο, που μπορεί οποιοδήποτε να μπαίνει μέσα, να κάνει κατοχή μέρους και κάποια στιγμή του όλου. Σήμερα συζητούσαμε και για το ζήτημα του ΤΑΠ επάνω στην Μακεδονία Θράκη. Άλλη μεγάλη ιστορία. Αυτοί συνεχίζουν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να κάνουν απαλωτριώσεις στο όνομα του να περάσει ο αγωγός. Για ποιο αγωγό μιλάς, Δημήτρη? Τον αγωγό που θα έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν. Α, το στα αγγλικά, ας πούμε. Είναι Trans-Albanian, ο Αμερικάνικος που είναι. Κοίτα, υποτίθεται ότι είναι Ρώσο-Αμερικάνικο. Το Αζερμπαϊτζάν αμερικανικά συμφέροντα είναι. Γιατί αυτό εξασφαλίζει μια εναλλακτική δίωδο φυσικού αερίου για την Ευρώπη. Έρχεται από το Αζερβαϊτζάν. Ποιος θα πρωτοπάρει? Εγώ αφιβάλλω αν θα φτιαχτεί. Αφιβάλλω. Αλλά φτιαχτεί τι φτιαχτεί, είναι μια εξαίρετη ευκαιρία να πάρουν τα δικαιώματα. Ναι. Δικαιώματα γης. Και παίρνοντας τα δικαιώματα γης, αλλάζει και το νομικό καθεστώς ολόκληρης περιοχής. Όπως κάνει στην Αμερική, η συγγνώμη διακόπτω με τις πετρελοπηγές. Αμπράβο. Αυτό δεν κάνανε παίρνοντας το πέραντο του ανθρώπου. Και λέγανε ότι μπορεί μεν εσύ να έχεις το πάνω μέρος, αλλά δεν έχεις το κάτω. Ναι. Έχεις το φλοιό μόνο. Ναι, ακριβώς. Με τις ίδιες λογικές λένε το κέντρο στους αγρότες. Λέει, εγώ θα σου πάρω το ετυχία, σκάψω να βάλω τον αγωγό και από πάνω εσύ καλλιέργεια. Να καλλιεργήσεις. Κολοκύθια, τίποτα. Δεν πρόκειται να πλησιάσει. Χωρίς καμία αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Όχι, τίποτα. Με αποφάσισε ότι ούτε γουστάρωνε. Ότι ακριβώς έχει την επιφάνεια και ο άλλος έχει το από κάτω. Αλλά δεν σου παίρνω τίποτα. Δεν χρειάζεται να το παρατριώσω. Και συγκλιτώνει και το χρονοβόρο της ιστορίας αυτής. Το κάνουν fast track. Πώς το φρενάρουμε όμως, νομικά? Μπορεί να κινηθείς, να το πούμε έτσι, με οποιαδήποτε ασφαλιστικά μέτρα, τουλάχιστον να αναχαιτήσεις την κατάσταση μέχρι να οργανωθεί κάτι. Είναι σκέψη. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, είμαι έφυγος αυτή τη στιγμή, ναι. Να το. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα για να μπορεί κανείς να πει ότι αντιμετωπίζεται. Πιθανώς ναι, πιθανώς και όχι. Βέβαια, περισσότερο από νομικό είναι πολιτικό το ζήτημα. Καλά, το ζητάω, πρωτίστως. Γιατί εγώ δεν σας κρύβω ότι μετά από 30 τόσα χρόνια εμπειρίας πλέον αισθάνομαι φοβερή ανασφάλεια στα δικαστήρια. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ίσως και επειδή έπεσαν και κάποιες. Και κάποιες, πώς το λένε, ουτοπίες, κανείς χήμερες που είχε ως νέος, αλλά δεν ξέρω αν ποτέ δικαστήριο θα μπορούσε να δικαιώσει έτσι. Το βλέπω δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τώρα η κατευθυντήρια γραμμή, έτσι όπως δίνεται, τα νότητα δικαστήρια είναι το δημοσιονομικό συμφέρον της χώρας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το συμφέρον των τραπεζών. Αυτό το πράγμα πάλι να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Γιατί από ό,τι ξέρω, όσο έχω διαβάσει, έτσι, και εντάξει, δεν είμαι νομικός, αλλά όσο έχω διαβάσει, η έννοια της έκτακτης ανάγκης, που είναι δημιούργημα του 20ου αιώνα, δεν υπήρχε πριν, στο νομικό πολιτισμό, δημιουργείται και συνδέεται. Απλώς εφαρμοζόταν παλιά στην πράξη με την αυθαιρεσία. Ναι, ναι, ναι. Η αυθαιρεσία της εξουσίας. Ναι. Όπως την έκτακτη ράγη για μένα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το έκρινε η εκτελεστική εξουσία. Είχε τα πάντα για τον ηγεμόνα. Ναι. Τώρα το υποτίθεται έκτακτη ανάγκη είναι πρέπει έμεσα ή άμεσα να αφορά το κράτος, άρα τους πολίτες του κράτους αυτό. Ακριβώς. Όχι τον καραβέλο, τον πρωθυπουργό. Ναι. Ή τον πρόεδρο. Αυτό όμως είχε να κάνει με έκτακτες συνθήκες που έχουν να κάνουν είτε με κατάσταση πολιορκίας όπως είχε διαμορφωθεί, δηλαδή υπέρτατο εθνικό κίνδυνο, έτσι, ναι. Φυσική καταστροφή. Μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ή πόλεμος. Πόλεμος. Έτσι. Ναι. Τέτοια πράγματα. Έτσι. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το πράγμα το έχουν φτάσει στα άκρα πλέον, όπου έχουν συγκροτήσει το κράτος στη λογική της εθνικής ασφαλείας, National Security State, δηλαδή το έχουν φτάσει πλέον όχι σαν μια έκτακτη κατάσταση, αλλά σε μια έκτακτη κατάσταση το διηνικές. Λοιπόν, που τους επιτρέπει το Σύνταγμά τους. Το Σύνταγμά τους δεν έχει τέτοιες προβλέψεις, είναι μια ιδιόμορφη κατάσταση το Αμερικανικό Σύνταγμα.
Ακόμη και εκεί όμως, πουθενά δεν έχω δει έκτακτη κατάσταση λόγω δημοσιονομικής δυσχέρειας. Αυτό το έχω δει πουθενά. Μα δεν υπάρχει, εγώ νομίζω, ούτε και στο δικό μας το δίκαιο. Με ποια έννοια το λέω? Εδώ με τρόπο πονηρό έχουν ταυτίσει το δημόσιο συμφέρον με το δημοσιονομικό συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον δεν είναι έννοια οικονομική μόνο. Είναι και ηθική έννοια. Βεβαίως. Είναι πολιτική έννοια. Έχει σχέση με τον ανθρωπισμό, έχει σχέση με τις ανάγκες, με τα εργασιακά δικαιώματα. Έχει να κάνει με τους γέροντες, με τα παιδιά, με την παιδεία, με τη μόρφωση του λαού, με την παιδεία των μικρών. Έχει με πάρα από αυτό το δημόσιο συμφέρον. Το συμφέρον δημοσίου. Και όταν λέμε δημόσιο, μιλάμε όχι το δημόσιο, δηλαδή ο στενός δημόσιος τομέας, αλλά το συμφέρον του κράτους, το οποίο εκπροσωπεί το λαό του. Με λίγα λόγια, το συμφέρον του λαού. Το δημοσιονομικό συμφέρον είναι το συμφέρον των τραπεζών και των μεγάλων ομίλων. Άρα δεν ταυτίζεται και όσον αφορά το υποκείμενο που προστατεύεται, υποτίθεται εδώ. Πώς πολύ καλά, καλύτερα από μένα ξέρεις, ως οικονομολόγος, το δημοσιονομικό συμφέρον είναι άλλο πράγμα. Αφορά μόνο το θέμα των οικονομικών ενός κράτους. Ακριβώς. Δεν μπορεί αυτό λοιπόν το θέμα των οικονομικών ενός κράτους από μόνο του, χωρίς να υπάρχει ούτε θεομηνία, ούτε καταστροφή, ούτε πόλεμος, οτιδήποτε, επειδή εσύ δηλαδή επιλέγεις είτε να γίνεις όργανο κάποιον άλλον, είτε γιατί αποτυγχάνεις την πολιτική σου. Αυτό δημιουργεί, θεωρείται δημόσιο συμφέρον από εκεί πέρα. Δηλαδή να κάνεις τι, να καταλύσεις το Σύνταγμα. Αυτό το πράγμα. Είσαι ανίκανος, παλιά άνθρωπος. Από ότι η έννοια του, ακόμη και με τον τρόπο που το βάζανε, το δημοσιονομικό έχει να κάνει είτε με διαχείριση. Με διαχείριση. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Είναι διαχείριση. Θέματα οικονομικών. Είναι διαχείριση του κράτους. Οικονομική διαχείριση του κράτους. Ωραία. Στην οικονομική διαχείριση συντρέχουν δύο πράγματα. Ή είσαι ανίκανος όταν αποτυχάνει η διαχείριση, ή έχεις. Είσαι άνθρωπος, το ξέρω. Ναι, ή έχεις, πώς το λένε να το πούμε έτσι, απατεώνας. Είσαι εδώ. Λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις ελέγχεσαι από το λαό και από τη δικαιοσύνη, εάν και στο βαθμό που υπάρχει έτσι. Τι νόημα έχει η έκτατη συνθήκη λόγω δημοσιονομικού? Είναι δημιούργημα απατεώνικο. Δεν λέω απατηλό γιατί είναι απλή, απατεώνικο. Για να δικαιολογήσει όλο αυτό το κλείσιμο, όλη αυτή την αφέμαξη που συμβαίνει. Αυτό λέω, δεν το έχω συναντήσει πουθενά. Αντιθέτως, στην προκειμένη περίπτωση, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, το δημοσιονομικό συμφέρον αντιβαίνει με το δημόσιο. Βέβαια. Το δημόσιο συμφέρον είναι ο λαός μου να μην υποφέρει. Βέβαια. Να μπορούν τα παιδιά να έχουν γάλα ή οτιδήποτε άλλο, να μην υποθυμούν. Να είναι στο πέραμα οι άνθρωποι, να έχει το δικαίωμα στην εργασία. Να σου παρέχει εργασία, να σου παρέχει παιδεία. Αυτό είναι δημόσιο συμφέρον. Αν λόγω του δημοσιονομικού περικόπτη πράγματα, τότε σημαίνει ότι το δημοσιονομικό συμφέρον είναι σε αντίθεση με το δημόσιο. Και άρα δεν δικαιολογεί ούτε θεμελιώνει δικαίωμα κατάλυσης δημοκρατίας ή μέρους αυτού για δημοσιονομικό συμφέρον. Αν είναι ανάγκη, διότι ξέρω εγώ, έχουμε έναν πόλεμο, υφιστάμεθε μια επίθεση, τότε ναι, μπορούν και άνθρωποι του συντάγματος να σταλούν. Όχι λόγω δημοσιονομικού. Αυτό λέω ότι. Στο ακόμη διακόπτω στο βιβλίο, το Κασιμάτι, το πρώτο, θυμάσαι για τα. Οι παράνομες δανειακές συμβάσεις το είχε ξεκαθαρίσει με πολύ ωραίο και απλό τρόπο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ θα πρόσθετα ότι τώρα είναι και σε σύγκρουση το δημόσιο με το δημοσιονομικό. Προφανώς. Γιατί το δημοσιονομικό υποκρύπτει το ιδιοφελές, ιδιωτικό συμφέρον τραπεζών και ομίλων. Ή έστω το ξένο. Η πολιτική ιδιοτέλεια. Το να μην χρεωθώ εγώ τη δημοσιονομική χρεοκοπία σαν κυβέρνηση, σαν κόμμα που κυβερνάω, έτσι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εσύ αφαιρείς τώρα από το λαό το είναι του για να το δώσεις στις τράπεζες. Ακριβώς. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, ναι. Άρα και το ονομάζεις αυτό δημοσιονομικό συμφέρον. Μα όταν μου αφαιρείς εμένα τη ζωή μου, αυτό είναι δημόσιο συμφέρον, μου προστατεύεις τη ζωή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που εγώ αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω ότι ακόμη και αυτό το Σύνταγμα, εγώ γενικά είμαι ενάντια και στη λογική της κατάσταση πολιορκίας. Η κατάσταση πολιορκίας έχει επινοηθεί από την εκτελεστική εξουσία για να αυθαιρέτει. Λοιπόν, και πολλοί συνταγματολόγοι και στο παρελθόν από την εποχή του Σαρύπολου έχουν αρνηθεί τη λογική των εκτάκτων νόμων αναγκαστικών ή κατάσταση πολιορκίας. Λοιπόν, γιατί δίνεις το ελεύθερο στην εκτελεστική εξουσία να αυθαιρεθεί. Ποιος το κρίνει αυτό? Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, ποτέ ξανά δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Δηλαδή, θέμα για λόγους δημοσιονομικούς να τεθεί η χώρα σε κατάσταση κατάλυση συνταγματικών αρχών και για δημοσιονομικό, δηλαδή. Για τις τράπεζες. Είναι καινοτομικό αυτό το πράγμα, δηλαδή. Αν κάποιος είναι ανίκανος και φέρνει τη χώρα σε αυτό το χάλι, είτε γιατί είναι ανίκανος, είτε γιατί είναι άνθρωπος των ξένων, αυτός θα κυνηγηθεί.
δεν θα υποστεί ο λαός το αποτέλεσμα της δικής του αλητείας ή ανικανότητας. Άρα στο δημόσιο συμφέρον είναι πράγματι πρέπει να δημιουργήσουμε σχολεία. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος να κάνουμε αυτό. Να κάνουμε ξέρω φράγμα. Ένα φράγμα θα σου πάρω την περιουσία, θα σε αποζημιώσω όμως. Μας τα έλεγε ο Κασιμάτης και ένα ωραίο και το, η απώλεια των μισθών λειτουργεί ως μια μορφή απαροτρίωσης. Ναι, μεν, άμα σου πάρω το ακίνητο, θα σου δώσω την αντίστοιχη αποζημίωση. Αν σου πάρω το μισθό, δεν μπορώ να σου δώσω χρήματα αφού στα παίρνω. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που μπορώ να σου κάνω, να σου δηλώσω, έλεγε ο Κασιμάτης, ότι είναι μόνο για αυτούς τους μήνες. Χρειάζομαι αυτά τα χρήματα. Τα οποία όμως, σαν αποζημίωση. Είναι μορφή αναγκαστικού δανείου. Θα στα επιστρέψω ατόκος ή εντόκος, δεν ξέρω πώς, μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι η μορφή της απλοίωσης. Τα παίρνω και αντί να στα δώσω τώρα, τα χρειάζομαι. Είναι μορφή αναγκαστικού δανείου. Ναι. Αυτή είναι η μορφή του αντίστοιχη της απαλωτρίωσης. Στην ουσία σου απαλωτριώνει την περιουσία. Η περιουσία είναι για τα χρήματά σου στον μισθό σου. Αυτή ξεκίνησε από τους μισθούς. Συντάξεις. Τώρα πάνε και στις καταθέσεις. Φαντάζομαι τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Όχι, φαντάζομαι, τα ξέρεις. Θα πάνε και εκεί τώρα πλέον. Είναι στα πάντα, δεν είναι. Εδώ φάγανε τα λεφτά των μικρομετόχων και όλα αυτά τα πράγματα από τις εταιρείες και τις τράπεζες. Το θα πάνε τους καταθέτες. Ναι, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό. Συγκεκριμένη τράπεζα έκανε ανακεφαλαιοποίηση βάζοντας η κυβέρνηση, δίνοντας εντολή η κυβέρνηση σε ασφαλιστικό ταμείο, παρακαλώ, να κάνει την ανακεφαλαιοποίηση, γιατί φαίνεται ότι δεν υπήρχε, δεν καλυπτόταν η δια του χρηματιστηρίου. Δεν λέμε σε ποια τράπεζα, έτσι τέλος πάντων. Θέλω να πω. Και τώρα μας λέει ότι ο συνταξιούχο ότι δεν έχει λεφτά και πρέπει να του μειώσει τη σύνταξη. Τα λεφτά όμως που τα ρίξε σε ανακεφαλαιοποίηση χρεοκοπημένης τράπεζας, ίσως τότερα τράπεζες που τα έχουν φάει τα λεφτά, τα στελέχη της και όλα αυτά τα πράγματα, τότε και τι. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ γίνεται χαμός. Ναι, αλλά ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι είναι κόκκινη γραμμή. Δεν πρόκειται με τίποτα να κόβουν τη σύνταξη. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, το πιστέψαμε. Το άλλο, το ανέκδοτο με το ξέρεις. Λοιπόν, δεν είναι. Δεν τρέπονται. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τάχιστα. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Καζάκης, μαζί μας είναι και ο Νίκος ο Καραβέλος. Λοιπόν, να πούμε ότι την Κυριακή στις 20 του Μαΐου, Μαρτίου, Μαΐου, πηδήξαμε δύο, μας έχει κουφάνει αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, διοργανώνει ο πυρήνας Αγίου Στεφάνου, Κυριακή στις 7 η ώρα, στο κέντρο της πλατείας Κρυονερίου, στο καφέ Νούσης, εκδήλωση, διώξε το φόβο, υπάρχει εναλλακτική πρόταση στα ζητήματα γεωστρατηγικής, γεωπολιτικής, θέσης Ελλάδας, τάσης πληρωμών κτλ. Και ομιλητές είναι ο Αντώνης Παπαντονίου και ο Λεωνίδας ο Χρυσανθόπουλος. Η εκδήλωση αυτή που ξαναλέμε είναι στο καφέ Νούσης, κεντρική πλατεία Κρυονερίου, στην Κυριακή 20 Μαρτίου, ώρα 7. Λοιπόν, την προηγούμενη είναι στο ΤΕΕ Μαγνησία στις 6 ώρα στο Βόλο, εκδήλωση με τον υποφαινόμενο ή τον ομιλούντα ως ομιλητή. Λοιπόν, ο Νίκος ο Καραβέλος, ως συνήθως πολυγραφότατος, έγραψε ένα τελευταίο κείμενο το οποίο να μου επιτρέψει να το διαβάσω λίγο. Αναφέρεται στον επίτιμο διδάκτορα της πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου Ισμίρ Οικονομία University, λοιπόν, που ήταν ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, απονεμήθηκε, ιδιωτικό είναι το πανεπιστήμιο. Ιδιωτικό, ναι. Είδες τι πουλάνε στα παιδιά. Ναι, στη Σμύρνη. Λοιπόν, δόκτορ ή διδάκτορ είναι ο τίτλος που δίδεται σε πτυχιούχο πανεπιστημίου αφού προηγουμένως εγκριθεί από την οικία σχολή κάποια πρωτότυπη πραγματεία του. Ούτως εχόντως των πραγμάτων, και ενώ ο Πρωθυπουργός μας βυθιζόταν ακόμα περισσότερο μέσα στη θάλασσα των κακών που ο ίδιος επέτρεψε να ενσκύψουν, νάτος ευνηδίως ο απομηχανής θεός. Το βαρελάκι από το Ρούμι που επέπλεε μετά το ναυάγιο. Το τμήμα του συγκεκριμένου μεσιανού καταρτιού που προσχάριν το επιπλέει. Ιδού ή εκ Θεού ή Αλλάχ στους ανίδα σωτηρίας. Και πρόκειται για τον. Για την απονομή του, αξίζει το αντουκόπο, είναι αναρτημένο ως εισάχτη ΑΕΠΑΜ,
μπορεί κανείς να το διαβάσει ολόκληρο. Απλά να διαβάσω έτσι το τέλος που μου αρέσει, γιατί λόγω ροήδη. Λοιπόν, στην ομιλία του, ο νέος διδάκτορ του Οθωμανικού Πανεπιστημίου, αφού πρώτα μίλησε εκτενώς για τον μαρξισμό, σοβαρά, δεν τον έχω διαβάσει, γιατί προστατεύω το νευρικό μου σύστημα, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Τι ξέρει από μαρξισμό? Ναι, τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα. Τι λες ρε φίλε, εκτόδευσε τα ακόλουθα. Είναι κάπως παράδοξο και παράξενο να πονέμεται σε έναν αριστερό αυτός ο τίτλος. Ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού. Η απορία του αυτή θα λυνόταν αν την αναλυνόταν ότι καθήμενοι απέναντί του Οθωμανοί ως εκτιστέσεως τους τον εξέλαβαν ως διαδεξιό. Μάλιστα. Είναι ακόμα, είπε ακόμα ο δόκτωρ. Αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά είναι ότι η χρηματοπιστωτική σφαίρα προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να πειθαρχεί το παρόν. Ο λόγος του ακατανόητος στην ελληνική λόγω βαρύας συντακτικής ανομαλίας. Για τους ίδιους προφανώς λόγους, αμετάφραστος και στατουτικά. Όλους παρεμπιπτόντως, το ρήμα πειθαρχώ ως αμετάβατο δεν συντάσσεται με αντικείμενο. Πειθαρχώ εγώ, δεν πειθαρχώ κάποιον. Πάντως τον αξίζει τον τίτλο. Τέλος, καθώς η απονομή συνέπεσε χρονικά με την περίοδο των Αποκραίων, πληροφορηθήκαμε ότι προωθείται προς υλοποίηση των ακόλουθων διάταγμα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας φυσικά. Διάταγμα των Απόκρεων. Έχοντας υπόψη ότι είναι ωφέλιμο στη σπουδάζουσα νεολαία, η αναψυχή και η τέρψη και η εκ των μόχθων ανάπαυλα αντί διασκεδάσεις, ξένας είναι προτιμότερο να παρέχεται αυτή υπό μορφή διδασκαλίας. Αποφασίσαμεν και διατάσσομεν. Συνιστάται παρά τη σχολή της πολιτικής οικονομίας, ειδική έδρα της διακομωδήσεως της οικονομικής επιστήμης, εις αυτήν θέλει διδάξει. Τιμή σένεκεν ο κύριος Αλέξιος Τσίπρας, καθώς και όσοι πολιτικοί στο μέλλον θα έχουν την τύχη να αναγορεύονται παρά των εχθρών διδάκτορες. Εν Αθήνες, τελευταία Κυριακή τον Απόκρεο, 2016. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Είναι η παράφραση από αυτό το Ροΐδι. Το Ροΐδι, ναι, αντίστοιχα και το τις έδρες. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, με την έννοια ότι σήμερα μου διαβάζανε, να σου πω που έχουμε φτάσει, σε τι ξεφτύλα έχουμε φτάσει. Μου διαβάζανε σήμερα την επιστολή ή την διακήρυξη, πες το ό,τι θέλεις, 19 ακαδημαϊκών που στάλθηκε στο δικαστήριο Ρεθύμνου, που δίκαζε την υπόθεση Ρίχτερ. Να θυμηθούμε εδώ. Χάινς Ρίχτερ, ναι, το συγγραφέα. Ναι, το συγγραφέα, ο οποίος λέει ότι η κακή της υπόθεσης ήταν κριτική. Γιατί είναι έτσι. Λοιπόν, 19 Έλληνες ακαδημαϊκοί, ελληνόφωνοι καλύτερα, στείλανε λοιπόν, αριστεροί οι περισσότεροι, μην αυτό, στείλανε λοιπόν για να, και αυτό βοήθησε το δικαστήριο να νομολογήσει, να βγάλει δηλαδή απόφαση υπέρ του κύριου Ρίχτερ. Απειλάγει για το Ρίχτερ. Βεβαίως. Και εδώ υπάρχει το εξής. Το απόσπασμα που μου διάβασε μου δημιούργησε έτσι μια διάθεση να γράψω ολόκληρο βιβλίο για αυτούς τους ξεφτυλισμένους. Είχε τα ονόματά τους. Ναι. Πού μπορεί να τους βρήκαν, γιατί θέλω να γράψω κάποιο άρθρο. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω αν έχουν δημοσιοποιηθεί, αν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά θα μου το στείλουν, οπότε θα σου δώσω. Ανάμεσα στα άλλα λένε ότι δεν μπορεί να δικαστεί ως ιστορικός, διότι αποτέλεσμα της ιστορικής του έρευνας είναι το γεγονός ότι βιοπράγησαν πέρα και έξω από τη λογική του διεθνούς δικαίου και της ηθικής οι κριτικοί μαχόμενοι εναντίον των Γερμανών. Δέχτηκε το δικαστήριο αυτό. Ναι, δέχτηκε ότι είναι αποτέλεσμα της ιστορικής του έρευνας και έχει την ελευθερία της ιστορικής έρευνας αυτό το πράγμα. Και εγώ ρωτάω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Για θα τρελαθούμε τώρα. Γιατί δεν τους πιάσανε τους εχμαλώτους, όταν πιάνανε εχμάλωτη κριτική, τους σκοτώνανε. Έτσι. Και μάλιστα με ατιμωτικό τρόπο. Με ατιμωτικό. Υπάρχει σκοτωμό, πώς θα σε σκοτώνω, με τιμητικό τρόπο και με ατιμωτικό τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν φέρεις τσουγκράνα, ας πούμε, και φέρεις την κεφάλα, ας πούμε, και το, είναι ατιμωτικός ο τρόπος. Βέβαια, πώς θα ήταν ο τιμημένος τρόπος, δεν ξέρω. Όχι, θα πρέπει προφανώς να του ζητήσει να του πουλήσει το όπλο το Γερμανό. Να το σκοτώσει. Λοιπόν. Ναι, το ότι φύλαγε τις σφαίρες ο κακομοίρης ο κριτικός, ο οποίος ούτε οι Εγγλέζοι ούτε η δική του κυβέρνηση φρόντισαν να τον οπλίσουν για να μπορεί να υπερασπίσει το νησί του και με μαχαίρια και με ό,τι μπορούσε να πολεμήσει. Αυτό το πράγμα, και εγώ λέω το εξής, με αυτή τη λογική, τότε και οι αντάρτες που κάνανε πόλεμο και εκτελούσαν, ή οι κομάντος που στέλνανε πίσω από τις γραμμές, οι δυνάμεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και δεν μου λες τα τόσα δικαστήρια, τα λίγα δικαστήρια που έγιναν, γιατί δεν ήταν τόσα.
τα λίγα δικαστήρια που δικάσανε τους στρατηγούς, δύο στρατηγούς για την Κρήτη, και τον Σούμπερτ, το Λοχία, που βιοπράγησε σε βάρος στην Κρήτη. Student, νομίζω, και το Student. Student και Miller. Μπράβο. Λοιπόν, οι οποίοι δικάστηκαν, εκτελέστηκαν για αυτό το πράγμα. Τότε, με ποιο δικαίωμα ελληνικό δικαστήριο λέει ότι αυτό που έκαναν εκείνα τα ελληνικά δικαστήρια είναι παράνομο? Ακριβώς. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια φιλολογική διαφορά. Όχι. Εδώ είναι η προσβολή ενός ολοκλήρου λαού. Έτσι, μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, τα οποία δικάστηκαν. Και να το πούμε και διαφορετικά. Μπορεί ξεφτυλισμένοι αυτοί να μην έχουν διαβάσει ποτέ στην ιστορία, ούτε να έχουν διαβάσει τα ηθικόγραφα, που δεν δικαιολογεί το πρόεδρος του δικαστηρίου να μην το έχει κάνει. Αλλά εγώ να το δεχτώ ότι δεν το έχει κάνει. Δεν ξέρουν ότι και ο Στουντεντ και ο Μίλλερ και ο Σούμπερτ επικαλέστηκαν τα δίθεν εγκλήματα των κριτικών για τα αντίπεινα που κάνανε οι ίδιοι. Μα εγώ θα έλεγα και δεν το δέχτηκε το δικαστήριο. Και με συγχωρείς τώρα γιατί μου τα έχω πάρει. Ξέρεις τι λένε? Λέει το εξής, ότι μπορεί να είναι έγκλημα στο βαθμό που είναι ισότιμοι οι αντίπαλοι. Αν δηλαδή, άμα ο άλλος είναι. Άρα λένε με αυτόν τον τρόπο ότι ο λαός δεν πρέπει να ξεσηκώνεται. Δηλαδή, το δικαστήριο τι σου είπε? Όταν εσύ, όταν ο άλλος υπερασπίζει το χωριό του και δεν έχει που να πάει, δηλαδή δεν έχει είναι πίσω μήνυμα, να κάνει. Είναι το μήνυμα. Έτσι, δεν έχει δικαιολογημένα πράττει εναντίον σου. Τι να κάνει όταν έχει μαχαίρι, θα σου κόψει το λαιμό. Δεν σε κάτι ζεχμάλωτο, πού θα σε κάτι ζεχμάλωτο, σε τι εγκαταστάσεις, με τι δυνατή οργάνωση. Γι' αυτό κανένα δικαστήριο, κανένα από την εποχή των ανταρτών της Πορτογαλίας και της Ισπανίας εναντίον των Ναπολεόντιων δυνάμεων, ή από την εποχή των μουζίκων που έκαναν αντάρτικο ενάντια στους Γάλλους όταν εισέβαλαν στη Ρωσία, κανένα δεν έχει καταδικάσει λαό ή αντάρτη για πράξεις οι οποίες δεν νοείται σε οργανωμένο στρατός. Βρέθηκε δικαιοσύνη του ελληνικού κρατηδίου να καταδικάσει το αυτονόητο, ότι ο άλλος υπερασπίζεται βομούς και εστίες, πανάθεμάσαι. Θα την ψάξω την απόφαση, γιατί θέλω να γράψω για αυτήν. Αλλά αυτό το ελληνικό βασίλειο επίτρεψε, επειδή μου θύμισε στην Κρήτη, και ας μου επιτραπεί χωρίς αυτό να φανεί ότι έχω μια προσωπική ευαισθησία, γιατί αφενός με έχω και την καταγωγή της μάνας μου από Κόρονα, αλλά αφετέρου γιατί ο πατέρας μου πολέμησε τους αλεξιωτιστές εκεί. Ήταν στο πρώτο σύνταγμα πεζικού, στο Καστέλι Κισάμου, που πέσαν οι πρώτοι, του Στουντεντ. Η Μήτρη κατασύμπτωση, ψάχνοντας τα χαρτιά του, έπεσε στα μάτια μου στο εξής. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, βρέθηκε στη δύσκολη θέση να πρέπει να αποδείξει αν πήγε στρατιώτης ή δεν πήγε. 1952-53. Του έστειλε λοιπόν ένα έγγραφο, τα έχω στα χέρια μου αυτά και θα στα δώσω. Τα βρήκα πρόσφατα. Ένα έγγραφο που του είπαν: αν δεν μας αποδείξετε ότι πήγατε στρατιώτη, θα το πληρώσετε τη θητεία σας. Στέλνει ο πατέρας μου έγγραφο μαζί. Εννοείς στρατιώτης στην εποχή του πολέμου? Άκου να δείτε, εδώ είναι το παράλληλο. Μόνο στο ελληνικό βασίλειο συμβαίνει αυτό. Στέλνει ο άνθρωπος τα χαρτιά του, ήταν στρατιώτης στην Κρήτη και πολέμησε τους Γερμανούς αλεξιωτιστές σε σκληρή μάχη. Ήταν οι πρώτοι που πέσανε στο Καστέλι Κισάμου. Και μαζί προσκομίζει έρωτη βεβαίωση του αξιωματικού, του αντιστρατήγου, του αντισταγματάρχη που ήταν. Που υπό τις διαταγές. Ο πατέρας ήταν Λοχίας. Ο οποίος λέει, μα και μάλιστα είπε ότι επέδειξε και θαυμαστή ευψυχία. Όχι, κύριε. Πες μας, πήγες φαντάρος? Μα ρε παιδιά, τι φαντάρος, αφού με πολεμούσα. Δεν πήγες λοιπόν φαντάρος. Δώσε μας τα λεφτά. Και έχω επίσης την απόδειξη που είχε πει στη θητεία του, ως αγύμναστος, παρακαλώ. Του κάνανε και σκόντο, δηλαδή. Ως αγύμναστος, γιατί τελειώσαν τον απολύαν από τη δουλειά του. Θα στα φέρω να τα δεις. Είναι φοβερό. Δηλαδή, αυτό. Έτυχε ένα στον πατέρα μου. Πόσους άλλους θα είναι. Δηλαδή και ακόμα χειρότερα. Είδες, αυτό είναι να έχεις καταπληκτικούς ακροατές. Μας στείλανε τα ονόματα των πανεπιστημιακών υπέρ του Ρίχτερ. Θα στο δώσω να τους διαβάσεις. Αυτούς που γνωρίζω εγώ είναι γνωστοί κτλ. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω νομικό, ρε παιδί. Γιατί μου τα έχει βιδώσει έτσι. Λοιπόν, μου το έχει βιδώσει. Γιατί ένας από τους πρώτους που έπεσε, μπορεί να μην ήταν ο δικός μου συγγενής, ήταν ο παππούς της γυναίκας μου. Ο οποίος ήταν διοικητής χωροφυλάκης Ηρακλείου, ναι. Και θεώρησε, επειδή φοράει στολή, έστω και αν ήταν χωροφυλάκας, αξιωματικός χωροφυλάκης, το θεώρησε αυτονόητο ότι πρέπει να κάνει κάτι. Έτσι. Αυτό είναι παρά και ενάντια στις συνθήκες. Διότι η αστυνομία χωροφυλακή, με βάση τους τότε κανόνες πολέμου, αυτό άλλαξε μετά, αλλά τους τότε κανόνες πολέμου,
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη συνέχεια του κράτους και ως τέτοιο πρέπει να είναι να λειτουργεί ως de facto κράτος με την αποστολή της ένωμης τάξης. Ο άνθρωπος τι έκανε? Φορούσε εθνόσημο και θεωρούσε αυτονόητο, δεν το συζήτησε με κανέναν, ότι πρέπει να κάνει αντίσταση. Και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να βοηθάει τους ανθρώπους που θέλανε να διαφύγουν από την Κρήτη, όσοι ήταν, Νεοζηλανδοί, Εγγλέζοι, Έλληνες, για να φύγουν προς τα κάτω. Δεν έστησε οργάνωση. Δεν πρόλαβε. Δεν ανήκε ακόμη. Έτσι. Το έκανε αυτονόητα. Φέρω στολή, εθνόσημο, αυτονόητο. Μάλιστα. Και αυτό φαίνεται από την επιστολή που στέλνει λίγο πριν το εκτελεστικό απόσπασμα, ξέρεις, το τελευταίο σημείο που σε αφήνει να γράφεις. Ποιο είναι αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση? Γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλές εκτελέσεις στα μουσεία και τα λοιπά. Βέβαια. Εκτελέστηκε. Γερμανία. Βέβαια. Και βάλανε ένα καθήκη στη θέση του, ο οποίος ήταν πράκτορας Γκεστάπο. Έλληνας, αξιωματικός αεροφυλακής. Κατά την άποψη, προφανώς δεν την έχω διαβάσει, τη δικαστηρίου, αυτός ο άνθρωπος, ο συγγενής σου, έπρεπε, τη γυναίκα σου, ο δικός συγγενής, έπρεπε να έχει αμέσως συλλάβει αυτούς. Ναι, ναι, και καλά κάνανε και τον εκτελέσανε. Έπρεπε συλλάβει τους κριτικούς. Βεβαίως. Και ο ίδιος, επειδή παραβίαζε ο ίδιος τον νόμο και την τάξη, έπρεπε ο ίδιος, καλά έκανε και τον εκτελέσανε. Ή να συλλάβει τον εαυτό του. Ναι, ναι. Καλά έκανε και τον εκτελέσανε, λοιπόν. Και το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος. Ενδιαφέρει πολύ αυτή η απόφαση, πραγματικά. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ότι η επιστολή που στάλθηκε στη γυναίκα του και στα παιδιά του δόθηκε, έχει γραφτεί με φοβερή ηρεμία. Πώς το καταλαβαίνεις? Από τις καμπύλες των γραμμάτων. Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει τέτοια ηρεμία. Εμένα με εντυπωσίασε. Και στο μουσείο του Ηρακλείου, που υπάρχουν οι 62, αν θυμάμαι καλά, μάρτυρες, που είναι οι 62 εκτελεσμένοι, ανάμεσά τους ήταν και ο Σπυρίδων Καπετανάκης τότε, αυτή η επιστολή θα πρέπει να ήταν τεράστια, κολλημένη, να το βλέπει όλος ο κόσμος. Και έχουν βάλει μια επιστολή ενός κατατρομαγμένου ανθρώπου που εκτελέστηκε, υπαλλήλου, αν θυμάμαι καλά, ταχυδρομικού υπαλλήλου, αν θυμάμαι καλά, κατατρομαγμένου. Και πού φαίνεται ότι ήταν κατατρομαγμένο? Το γράφει ολόκληρη τη ζωή του μέσα. Ευχαριστώ. Αυτή η φιλιαρία λίγο πριν τον θάνατο. Έχεις αντίγραφο αυτού του γράμματος? Βεβαίως, βεβαίως. Θα μπορούσε να έχουμε ένα απλό αντίγραφο να το βάλουμε στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη? Βεβαίως, αμέ. Μαζί με τη φωτογραφία του. Λοιπόν, και δεν το βάλανε. Κρήτης δεν έχουμε. Ναι, ναι. Δεν το βάλανε. Και θα έπρεπε να το βάλουν και βεβαίως και του παιδιού, του ανθρώπου, του νεαρού δηλαδή, βεβαίως. Αλλά να δείξει την ψυχολογική κατάσταση. Η διαφορά του ήταν μία. Και οι δύο πατριώτες. Αλλά ήταν μία. Και θα έπρεπε να ήταν πάντα στοιχείο το οποίο πρέπει να μας διαπαιδαγωγεί όλους. Ο άλλος φορούσε στολή. Δεν του επιτρεπόταν να μην κάνει αυτό που έκανε. Επίσης, δεν του επιτρεπόταν να τρομάξει μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτή είναι η διαφορά. Τουλάχιστον εγώ αυτό έτσι το εκλαμβάνω. Και από ό,τι έχω μιλήσει με τους συγγενείς και τα λοιπά, που τον είχα γνωρίσει και όλα αυτά, και τον πεθερό μου που έχει πλέον, είναι μαγαρίτης. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή. Ήταν θείος της γυναίκας σου? Όχι, παππούστης. Παππούστης. Είναι ο πατέρας του πατέρα της. Πολύ συγγενείς. Λοιπόν, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν το γράφει ιστορία. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο να έχει μείνει, ας πούμε. Ήταν και από το, αν πιστεύω εγώ, αν επιβίωνε, θα ήταν από τις φυσιογνωμίες αντίστασης της Κρήτης. Μεγάλες φυσιογνωμίες, ας πούμε, από τους ανθρώπους. Αλλά δεν ήταν, και βέβαια καρφώθηκε από. Σε ποια περιοχή, Δημήτρη? Ηράκλειο. Λοιπόν, για τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, δηλαδή. Ήταν δική της χωροφυλακής τότε, εκείνη την εποχή. Και θέλω να σου πω ότι αυτοί οι κύριοι αμφισβητούν το καθήκον του. Πώς είναι το θάνατό του? Υπερπανεπιστημιακή. 19. Πανεπιστημιακή όλοι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η διδάσκοντα στο τμήμα Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία του Παντίου Πανεπιστημίου. Καταρχάς και μόνο αυτό το πράγμα πρέπει να κλείσει αυτό το κολοίδρυμα. Αν έχετε τους πανεπιστημιακούς. Δεύτερον, δεν μου λες, συγγνώμη, από πού και ως πού αυτοί οι κύριοι βγάζουν τοποθετήσεις και αναμοχλεύουν πάθη και του ελληνικού λαού και τον προσβάλλουν, μάλιστα λέγοντας στο ψήφισμά του, στο κείμενό τους. Τι λένε στο κείμενο? Να διώκονται, είναι βαθύτατα ανησυχητικό εν έτη 2015, να διώκονται ποινικά ιστορικοί για απόψεις που εκφράζουν σε επιστημονικές του απόψεις. Για δεν μου λες, αν δημοσίευε κάποιος και έλεγε ολοκαύτωμα, ποιο ολοκαύτωμα? Δεν υπάρχει ολοκαύτωμα. Επιστημονική άποψη. Μέσα. Υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορήσει. Μέσα. Λοιπόν, ο διάλογος επί επιστημονικών ζητημάτων δεν επιτρέπεται να στοιχεί. Όχι, όμως διακόπτηκε στη Ρωσία με νόμο του Πούτιν,
όποιος αμφισβητήσει την ιστορία και τις θυσίες του ρωσικού λαού, σοβιετικού, ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Είναι ποινικό αδίκημα που γιατί πήγε στην Αμερική. Πήγαινε στην Αμερική. Και κάνει ένα πώς το λένε, μια αμφισβήτηση της μάχης του Γκέντεσμπεργκ ή του πολέμου της ανεξαρτησίας. Σου πω εγώ που θα πας. Θα σου πω εγώ που θα πας. Ή βάλε το ζήτημα γιατί έχουν τον όρκο της σημαίας. Τι έχουν τον? Τον όρκο της σημαίας. Pledge allegiance to the flag. Ως όλα τα σχολεία. Για πήγαινε βάλτο αυτό στην ενσωμία. Θα σου πω εγώ γιατί αν θα γίνει. Και αν θα μείνει στο σχολείο. Δηλαδή φαντάσου ας πούμε στο σχολείο ότι εγώ ρε παιδιά δεν θέλω να... Αυτό που λέει, υπάρχει στα ελληνικά σχολεία. Εγώ ρε παιδιά δεν θέλω να πούμε. Δεν μου λέει τίποτα. Εντάξει. Και σου λένε εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Για πήγαινε κάτω στην Αμερική αυτό. Ή στο Ισραήλ. Α, καλά, εντάξει, εκεί σε φουρκίσανε, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, και λέει, καταχρηστική επίκληση των διατάξεων του αντιρατσιστικού νόμου με στόχο τον περιορισμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας δεν απειλεί μόνο την ελευθερία της έρευνας, αλλά αντίκειται στην ίδια την καταπολέμηση του ρατσισμού. Αναμένουμε να επιτελέσει το καθήκον του κατά το Σύνταγμα τους νόμους και του κράτους και την συμβάση προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπενθυμίζεται, λοιπόν. Ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι οι αναφορές όπως αυτή συνιστούν άρνηση εγκλημάτων του ναζισμού σε βάρος του κριτικού λαού με υβριστικό περιεχόμενο. Αυτό είπε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη του, δηλαδή. Για την καταδίκη του. Και το δικαστήριο τον αθώωσε. Έχει το σκεπτικό, τίποτα το σκεπτικό καθόλου. Όχι, μόνο το ψήφισμα. Το ψήφισμα. Πού θα το βρω. Συγγνώμη, επειδή αυτοί αρνούνται την ύπαρξη εγκλημάτων πολέμου. Οι οποίοι έχουν δικαστεί, υπάρχουν δεδικασμένο και διεύθυνες στο διεθνές ποινικό δίκαιο και στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να τους αφαιρεθεί η ιδιότητα του ακαδημαϊκού. Δεν πρέπει να διωχθούν αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες. Πώς είναι δυνατόν να είναι στο πανεπιστήμιο αυτοί? Γιατί εδώ δεν είναι επιστημονική έρευνα. Αρνούνται ότι υπήρχαν εγκλήματα πολέμου. Γιατί το βασικό δικαιολογητικό των Ναζί ήταν ότι εμείς απαντήσαμε με αντίπεινα. Σε αυτά που μας κάνανε. Δεν θα κάναμε τίποτα. Αν λοιπόν αυτά που μας κάνανε στοιχειοθετούνται, τότε γιατί τους δικάσαμε σαν εγκληματίες πολέμου και τους σκοτώσαμε και τους εκτελέσαμε? Συγγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή, για να καταλάβω δηλαδή. Φαίνεται ότι είναι ευρύτερο το πρόβλημα και ευρύτερο ο σχεδιασμός. Δίνουν μηνύματα ότι πρέπει κανείς να υποτάσσεται, να μην αντιστέκεται. Γιατί οι δικαστές λόγω βλακίες μπορεί να το κάνουν, δεν ξέρω αν ήταν μέσα στο. Χωρίς να καταλαβαίνουν τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Καλά, δόθηκε πες. Πολιτική εντολή κιόλας, δεν είναι σημαντικό. Άμπραμε. Δόθηκε πολιτική εντολή, τώρα μην τρελαθούμε. 100%. Λοιπόν. Είστε στενοχωρηθεί ο Ρίχτερ, η γερμανική πρεσβεία. Και γιατί μιλάει για βάναυσες και βάρβαρες πρακτικές που δεν χρησιμοποίησαν μόνο οι μονάδες εισβολής, αλλά και οι άτακτοι Κρήτες που έλαβαν τα όπλα εναντίον τους. Δεν επαναλάβουνε. Όχι. Γιατί είναι άτακτοι. Αυτό το γράφει, συγγνώμη, στην. Αυτό το γράφει έτσι ακριβώς ο Χάινς Ρίχτερ στο βιβλίο του. Μάλιστα. Άτακτη. Λοιπόν, και λένε και ένα φοβερό ψέμα, το οποίο πανεπιστημιακός δεν δικαιολογείται να το λέει αυτό το πράγμα. Δεν δικαιολογείται. Είναι αμόρφωτος και πρέπει να του πάρουν το πτυχίο. Όχι την έδρα, το πτυχίο πρέπει να του πάρουν. Αυτό που ισχυρίζει το Ρίχτερ, που το ισχυρίζονταν οι Γερμανοί της εποχής βέβαια και το παπαγαλίζει ο Ρίχτερ. Πρώτον, η επιστημονική εργασία δεν νοείται εάν δεν μελετήσει όλες τις πηγές. Το να μου παρουσιάζεις μόνο τις αναφορές της Wehrmacht και των αλεξιωτιστών των Γερμανών και αυτό να είναι πηγή, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι έτσι. Και στη βάση αυτή να υιοθετείς λογικές και πορίσματα της Wehrmacht, όπως αυτό που έκαναν οι άτακτοι Κρήτες δεν προβλέπονται από τους κανόνες πολέμου, έτσι, είναι τρελό πρώτα και κύρια, γιατί και το υιοθετούν και αυτοί οι γελοί, οι τύποι. Που είναι αμόρφωτη. Εγώ προκάλεσα στην Κρήτη όταν κατέβηκα κάτω, σε εκπομπή αντιθέσεις του κυρίου Σαχίνη, προκάλεσα ανοιχτά δημόσια να μου βγει σε μένα αυτός ο μάγκας που βγήκε στο στρατηγό, τον Παραγιουδάκη, και του είπε: ξέρετε, η συνθήκη της Χάγης της εποχής εκείνης δεν προέβλεπε εμπλοκή ατάκτων στον πόλεμο. Αυτός που το έκανε αυτό, τι ήταν, καθηγητής το. Καθηγητής, είναι αυτός που έφερε το Ρίχτερ. Αυτός που έφερε το Ρίχτερ για να τον βραβεύσει. Έχουν αποθρασινθεί εντελώς. Λοιπόν, είναι το παρεάκι του κυρίου Σταθάκη στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης κάτω. Είναι οι αποδομητές της ιστορίας. Λοιπόν, είναι η τσέπη μου, ο οποίος με πληρώνει, αυτά λέω. Πιάσαν το 21, το ξεφύγει. Ό,τι μου λέει η τσέπη μου, αυτά λέω. Αυτά είναι. Μην το συζητάνε. Να συζητήσουμε στο Τεμπελχανίο που λέει και ο Μάρναλης. Έτσι, μπράβο.
φόρο ζωή. Λοιπόν, και το ενδιαφέρον είναι σε αυτό το πράγμα. Πρώτον, αυτό ο άνθρωπο που το είπε είναι συνειδητό ψεύτη, γιατί το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να ανοίξει τη συνθήκη τη Χάγη και στο άρθρο 1 λέγεται ότι στην αμυνόμενη πλευρά, όταν έχει ένα επιτεθέμενο, στην άμυνα, στη χώρα, έχει δικαίωμα οποιοδήποτε να εμπλακεί στον πόλεμο, αρκεί να φέρει σημαία, δηλαδή να φέρει ανοιχτά τα σημαία, εμφανώς τα όπλα, να υπάγεται σε ιεραρχία, δηλαδή να έχει αρχηγούς και να ακολουθεί τα ήθη του πολέμου. Αφού οι ομάδες αυτές τώρα εντός εισαγωγικών ατάκτων κριτικών συνεργάζονταν με, το ελληνικό, με τα ελληνικά συντάγματα. Εγώ το ξέρω τον πατέρα μου. Πρώτο σύνταγμα μαζί δίπλα το υπήρχαν και τέτοιοι και πώς το λένε, και Κρήτες οι οποίοι πολεμήσανε με τον τρόπο με βάση την οργάνωση του χωριού. Εντάξει, και αυτό. Εντάξει, και αυτό. Βεβαίως, και αυτό υπήρχε. Γιατί υπήρχε οργάνωση κοινωνίας. Και το κάθε χωριό έδωσε και τη δική του μάχη προσωπικά. Αφού το δικό μας κολοκράτος και ο Βασιλιάς το έχει παραχωρήσει στους Νεοζηλανδούς. Αλλά σκέφτομαι και κάτι, Δημήτρη, στους Εγγλέζους, Βρετανούς, συγγνώμη. Ακόμα και αν δεν το έλεγε η Χάγη αυτό. Ή στα χρόνια πριν δημιουργηθεί αυτή η διάταξη. Δηλαδή όταν οι Ισπανοί υπεράσπισαν την πατρίδα τους από τον Ναπολέοντα. Μπράβο. Να ο Ναπολέοντας εκτέλεσε μαζικά Ισπανούς οι οποίοι ήταν άτακτοι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι υπάρχει η συνθήκη της Βρετοβρυξελών στα 1875, αν θυμάμαι καλά, 73, που καταδικάζει την πρακτική του Ναπολέοντα. Γιατί υπερασπίζονταν βουμούς και εστίες. Θα την ήθελα να τη δω αυτή τη συνθήκη. Έχει ενδιαφέρον γιατί το Αμερικανικό Δικαστήριο της Νιρεμβέργης το 1947 ή 48, αν θυμάμαι καλά, τους Γερμανούς στρατηγούς που βυσοδόμησαν στη Χερσόνησο του Έμουλα, στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί τους στρατηγούς στην Κρήτη τους τσακώσαμε, τους άλλους δεν τους τσακώσαμε, διεκδικούσε το ελληνικό κράτος μέχρι το 1955 που ο Καραμαλής τελείωσε η ιστορία, σταμάτησε τη δίωξη εγκληματιών πολέμου. Ο Εθνάρχης, ναι, ο μεγάλος, για να καλύψει την παράταξή του και τον ίδιο ενδεχομένως για την εμπλοκή του με τους κατακτητές. Λοιπόν, η ιστορία του Μέρτεν, αυτή η ιστορία. Λοιπόν, τι γινόταν τότε, ζητούσαν την έκδοση των Γερμανών στρατηγών που έδρασαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα που δεν είχαν συλληφθεί, όμως είχαν συλλάβει οι συμμαχοί στη Γερμανία. Αμερικανικό δικαστήριο λοιπόν του 47-48 στην Νιρεμβέργη τους αθώωσε για αυτά που κάνανε εναντίον των παρτιζάνων και των πληθυσμών στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Τότε ένας εξαίρετος καθηγητής νομικής στο περιοδικό Αντέος. Εδώ. Ναι. Τους ξέσκισε. Δηλαδή. Έγραψε, το όχι, δεν το θυμάμαι, αλλά έχω το κείμενο. Είναι στο διαδίκτυο αυτό. Όχι. Δυστυχώς όχι. Σε βιβλία. Είναι στον Αντέο, στο περιοδικό Αντέο. Τη εποχή εκείνη. Βεβαίω. Ναι. Αλίμονο, τι μακριά, να το βάλει. Θα μπορούσα να το φορολογήσω αυτό. Βεβαίω, ναι. Μια εξαίρετη νομολογικά ανάλυση το πόσο ξεφτυλισμένη ήταν η συγκεκριμένη απόφαση και πόσο στηρίζεται μια πολιτική σκοπιμότητα, ώστε επειδή υπήρχε εμφύλιο εκείνη την εποχή, κάναν απίστευτα πράγματα. Έτσι, οι Αμερικανοί και οι λεγόμενες εθνικές δυνάμεις εκεί, λοιπόν, τα λοιπά, να δικαιολογήσει αυτή την ιστορία καλύπτοντας τους Γερμανούς και φυσικά φυλάσσοντας και τους Γερμανούς Ναζί της εποχής εκείνης ενάντια Σοβιετική Ένωση και τα λοιπά, ή την κατάσταση. Στρατηγούς χρειαζόταν. Βέβαια. Λοιπόν, γιατί και την ανάπτυξη του ρεβαζιστικού δυτικού γερμανικού κράτους με τον Αντενάουερ, επικεφαλής, ας πούμε, που είχε διακριτές σχέσεις με τους Ναζί. Ήδη ο Έρχαρτ μετά. Μπράβο. Όλοι ήταν σύμβουλος του Χίτλερ στα οικονομικά θέματα. Ναι, όλοι αυτοί. Προεργόταν από το ναζιστικό απαράτ. Τους ντύσανε χρήσανε δημοκράτες και τους βάλανε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, έχει όμως σημασία το πώς απαντάει και αναλύει όλες αυτές τις συνθήκες. Γιατί ο άτακτος δεν νοείται η έννοια του άτακτου, ενός λαού που πολεμάει, ότι υπάρχει η έννοια της παλαϊκής άμυνας, ότι αυτό το πράγμα αναγνωριζόταν από το 19ο, τα τέλη του 19ου αιώνα, και ότι εφόσον υπάρχει παλαϊκή άμυνα, σημαίνει ότι ο τελευταίος πολίτης έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Κάτι το οποίο δεν το δέχονται οι σημερινοί ακαδημαϊκοί, δηλαδή έλεος. Οι αμόρφωτοι. Δεν είναι αμόρφωτοι. Δεν είναι μόνο αμόρφωτοι. Έτσι. Όχι, εγώ πιστεύω. Η κομματική καμαρίλα της ανανοτικής αριστεράς είναι αυτή. Έτσι. Που είναι χειρότερη, ρε παιδί μου, από τους παλιούς εθνικόφρονες. Γιατί κοίταξε να δεις τι γίνεται. Αυτοί σκοτώνουν δεύτερη φορά τους δολοφονημένους. Σκοτώνουν τι.
τη φήμη τους, το αποτύπωμά τους στην ιστορία, που είναι ακόμη χειρότερο. Αυτό που τους έδωσε στην Αθανασία, δηλαδή. Η λογική λοιπόν αυτή έπρεπε, πλησιάζουν και οι μέρες τώρα, έπρεπε οι αγωνιστές του 1821. Άλλοι αυτοί, να μην πάνε, αυτοί κι αν είναι. Να μην κάνουν τέτοια δουλειά. Αυτοί κι αν είναι. Είδες, πιάσανε πρώτα απ' όλα το 1921. Βγάλανε τον Κολοκοτρώνη, κλέφτηκε από Πατεώνα. Το Κογλίφο τον άλλο. Παλιά άνθρωπο τον άλλο. Τώρα πιάνουν την περίοδο εκείνη. Τους αντάρτες του. Τους αντάρτες τους έχουν. Τους γεμίσαν τις φυλακές με αυτούς. Θα πιάνουν ακόμα και τους υπερασπιστές της Κρήτης. Να μην υπάρχει τίποτα που να θυμίζει αντίσταση. Ότι για να κάνεις αντίσταση πρέπει να πάρεις την άδεια της γερμανικής πρεσβείας να την κάνω. Βεβαίως. Δηλαδή με ποιες συνθήκες θα την κάνω, μπορώ να σας πολεμήσω, παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή βγαίνει από τις εκδόσεις Αντέως, σύντομα θα βγει ένα βιβλίο για τον στρατηγό Θωναίο. Και νομίζω ότι όποιος ένστολος μας ακούει αυτή τη στιγμή αξίζει τον κόπο να το διαβάσει, κυρίως για τους ένστολους, γιατί ο Θωναίος ήταν ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, όπως θα έπρεπε να ήταν και ποτέ δεν έγιναν, και ήταν ο τελευταίος γενιάς του. Ο στρατηγός ο Θωναίος αναδείχθηκε ως ο στρατιωτικός στην εξέγερση του 1909. Ήταν χαμηλόβαθμος αξιωματικός την εποχή εκείνη. Και βεβαίως αναδείχθηκε. Με τον Τουρμπά μαζί. Μπράβο, ναι. Χαμηλόβαθμο αξιωματικός, μετέπειτα εξαίρετος ηγέτης, στρατιωτικός ηγέτης στους Βαλκανικούς πολέμους και στη Μικρασία. Υπασπιστής του ιστορικά ο Σαράφης. Λοιπόν, δηλαδή από τους στρατηγούς που είχε αποκτήσει τα γαλόνια του στο πεδίο της μάχης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν βαθύτατα δημοκράτης. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρα κι ανός. Ναι, την έχω την εικόνα. Και παρόλα αυτά όμως αφοβός. Μέχρι τέλους. Τον έτρεμαν οι Βρετανοί αυτόν. Έτσι, τον έτρεμαν. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο. Και με τη βαθιά αίσθηση καθήκοντος και πώς το λένε, υπεράσπιση της δημοκρατίας μέχρι τέλους. Αυτό το ζήτημα, έστω και αν δεν υπήρξε ποτέ κομμουνιστής ή αριστερός ή οτιδήποτε έτσι, ήταν αυτή η κομψιά, η λογική. Βενιζελικός ήταν. Ναι, βενιζελικός, αλλά αποστασιοποιήθηκε πολύ γρήγορα από τον βενιζελισμό, όταν ο βενιζελισμός έκανε τα πάρε δώσε με τους ξένους. Και έτσι εκεί πέρα που ήταν να τελειώσουμε τη δυναστεία, την ξανάφερνε πάλι και όλες αυτές τις ιστορίες. Και σε αντίθεση με τον Πλαστήρα, ο οποίος διολίστησε προς τον φασισμό. Αυτός κράτησε τις δημοκρατικές του αρχές μέχρι τέλους. Και το ενδιαφέρον ποιο είναι σε αυτή την ιστορία. Ήταν και ο πρόεδρος του δικαστηρίου που δίκασε τους 6. Μπράβο, τα δεχνήθηκα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον. Διαθώθηκαν πάλι με τα ρούχα πάγου, έτσι. Ναι, τους είχαν αλίμονο. Προδότηκε να μην αθωωωθεί. Δηλαδή, έλεος δηλαδή. Ναι, είναι δυνατόν να μην αθωωωθεί προδότης σε αυτή τη χώρα. Αλίμονο. Λοιπόν, γιατί είναι στίγμα. Μια δίκη προδοτών έγινε, ρε παιδί μου. Θα βγάλουν τώρα, θα τους βγάλουν και τους δοσύλλογους τους άλλους. Θα περάσουν λιγάκι. Ναι, ναι, θα περάσουν λιγάκι τα χρόνια. Να μην ζουν ακόμη αυτοί που τα θυμούνται, που τα έχουν, που τα φέρουν βαρέως. Γιατί κάτι, υπάρχει κόσμος κάτω. Αυτοί που ξεσηκούσαν θύελα και τους είπανε φασίστες κτλ. Ήταν αυτοί που έχουν χάσει ακόμη τους ανθρώπους και τους θυμούνται. Στην Κρήτη, μιλάς. Ήρθε ένας παππούς και με βρήκε. Ζωή να έχει ο άνθρωπος. Συνταξιούχος δάσκαλος. Τότε εκείνες τις μέρες που μιλούσα στη Μεσαρά είχα πάει. Λοιπόν, και μου λέει, μου λέει που είπες για τον Σούμπερτ. Και μου ήρθε στο μυαλό, 7 χρονών ήμουνα. Μου λέει, μου σπάσε την πόρτα αυτός ο κερατάς, μπήκε μέσα, άρπαξε τον πατέρα μου και έξω στην αυλή τον εκτέλεσε εν ψυχρό. Ο ίδιος ο Σούμπερτ. Ο ίδιος. Λοιπόν, μου λέει, μου ήρθε αμέσως, μου λέει, αυτή η εικόνα στο μυαλό με το που τώρα ανέφερε σε αυτόν τον τύπο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η γενιά ακόμη. Με το που θα τελειώσει αυτή η γενιά, θα σου βγουν το Άριος Πάγος και όλοι αυτοί οι καθηγητάδες και θα σου αθώσουν κάτι απάνθρωπο. Βέβαια. Και ότι ό,τι συνέβη εξαιτίας του Ιάννου. Βεβαίως. Και των ατάκτων, έτσι, οι οποίοι κάνανε αντίσταση. Αν αυτοί δεν είχαν ρεθεί στους Γερμανούς, δεν θα συνέβαινε τίποτα. Ναι, θα τα μάθαμε μια χαρά. Βεβαίως. Λοιπόν, θα το βάλουμε και στα ελληνικά βιβλία. Έτσι, για να μάθουμε ότι, όπως μας είπε ο Γερμανός,
υπουργός παιδείας, ότι μα από την εποχή της Βαβαροκρατίας προσπαθούμε να φτιάχνουμε κράτος στην Ελλάδα, ας πούμε. Εμείς είμαστε φίλοι της γειτονιών. Λοιπόν, φίλοι των Ελλήνων, μάλλον. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι με εκνευρίζει, προσπάθεια δηλαδή ένα λαό ολόκληρο, και αυτό το κάνει πρώτη και κύρια, πρώτη και κύρια είναι αυτό το βδέλυγμα. Από τότε που τελειώσανε με το κράτος της λεγόμενης δεξιάς, ας πούμε, της εθνικοφροσύνης, ας πούμε, το κράτος των φιλιακών, του μοναχοφασισμού, αυτό το πράγμα που έζησε ο τόπος μέχρι και τη Χούντα, έτσι. Μετά μας ήρθε ένα άλλο βδέλυγμα που λέγεται ανανεωτική αριστερά. Έτσι. Έτσι είναι ακριβώς. Και μας έφερε το σκοταδισμό πριν καν εμφανιστεί ο νεοφιλελευθερισμός. Ο σκοταδισμός, ο πλήρης. Ό,τι θέλανε να πουλήσουν βαθύ σκοτάδι. Και συμπραγματικών ατόμων. Και εμπαθών. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αντικείμενο ψυχιατρικής. Καθαρά. Αναδειγμένοι από καμαρίλες, από ιστορίες περίεργες που ερχόντουσαν κτλ. Και επειδή φορούσαν τον ντέβενο του αριστερού, είχαν αμέσως προωθηθεί σε αξιώματα, αλλά πρώτοι να φάνε από κονδύλια. Εγώ επαγγελματικά, όποιον έχω γνωρίσει, δεν έχω δει χειρότερο απατεώνα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον ο οποίος να μην έχει αυτή την πολιτική ταυτότητα και να μην είχε χώσει τα δάχτυ της βρωμοχερούκλες του σε οτιδήποτε κυκλοφορεί από άποψη χρηματοδότησης. Κρατική, ευρωπαϊκή, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι βρωμιά ήταν μέσα. Σήκωνες πέτρα, το έδιδες και από κάτω. Ούτε σαλαμάνδρα να ήταν. Τι γίνεται, και αυτή κυβερνάει σήμερα. Και αυτή κυβερνάει. Έδωσαν τα πράγματα πριν. Από παλιά. Μα σου λέω, να χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κύριος Σταθάκης, υπουργός. Δεν το ήξερα, και σου λέω, σοκαρίστηκα. Όντας ακόμη στο Κουκουέ, εντάξει, Κουκουέ τώρα, την εποχή του ενίου συνασπισμού κτλ., το 91 ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, κυβέρνηση Μητσοτάκη, και τον διορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τις Ανατολικές Χώρες που είδησε ο Μιτεράν με τον Αταλή. Δεν το ήξερα. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Φαντάσου τώρα τι υπόγειες. Και επειδή αυτός είναι άνθρωπος από τότε, από την εποχή του Κουκουέ, ήταν άνθρωπος αυλικός του Δραγασάκη. Φαντάσου τι υπόγειες διαδρομές υπάρχουν. Να σε διορίσει. Άμα σε... θα σε έβαζε ένα ποτέ. Άμα σε έβαζε ο Μητσοτάκης, λέω. Εγώ δεν θα μπορούσα να αρχίζω τα ερωτηματικά. Τι γίνεται. Και σε τέτοια θέση δηλαδή. Δεν μιλάμε τώρα. Τι γίνεται με αυτόν. Και τώρα είναι υπουργός. Και ποιον υπηρετεί. Τα ίδια αφεντικά με το Μητσοτάκη. Και τι έκανε στο πρώτο φορά αριστερά, το πρώτο εξάμεινο, έτρεξε στη Τυφλίδα και υπέγραψε να έρθει αυτή η τράπεζα που ξεκλήρισε τις ανατολικές χώρες να έρθει στην Ελλάδα. Το ξέρεις αυτό? Όχι, μπράβο. Και εγώ το είδα από το ΦΑ. Με το ΦΕΚ, επειδή έχουμε κάτι τζιμάνια εδώ, ειδικά ο Μάνθος, εδώ πέρα φοβερό τζιμάνι, είναι λαγωνικό με τα ΦΕΚ. Με το που βγαίνει κάτι, τάκ μας το στέλνει, ας πούμε, και έτσι ενημερωνόμαστε. Γιατί ξέρεις και εσύ ο ίδιος ότι γίνεται βομβαρδισμός. Δεν είναι τρομερό? Και μετά μου λένε, τι αριστερά, ρε διάολε. Έχεις ψαχτεί στην τσέπη σου τελευταία? Είναι τρομερό. Αριστερά. Να ξεμπερδέψουμε με αυτή τη... Αυτό είναι το μόνο καλό, ξέρεις, που υπάρχει σήμερα. Ότι εκτίθεται. Ότι τελειώνουμε τα δεξιά και αριστερά. Γιατί και τα δύο είναι προϊόντα της ξενοδουλίας, της υποτέλειας, της επιβολής της λογικής του αφέντη. Και τα δύο. Ο Κάρλος το λέγε αυτό, ο Μάρξ το λέγε για τους Βρετανούς. Λέει, να θυμάστε ότι η εξουσία έχει πάντα δύο χέρια για να μπορεί να σταθερεί. Όταν της φεύγει η εξουσία από το ένα χέρι, να μπορεί με το αριστερό να την πιάνει. Μα δεν το λέει ο Ανιέλη? Ότι όταν δεν μπορούμε με τη δεξιά, έχουμε την αριστερά να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάντα. Και δεν φάνηκε το κομπρομέσο ιστορικό. Και άλλωστε το θέμα, όταν τίθεται τα θέματα σε αριστερά και δεξιά, εξαρτάται πώς το βλέπεις. Αν το δεις από απέναντι, και ο Τσίπρας, ο οποίος είναι αριστερός πολύ, βγαίνει δεξιός. Ναι, βεβαίως. Ενώ είναι αριστερός πάρα. Ναι, και βέβαια το γνωστό τρόπο με τους παλιούς ράφτες, ας πούμε. Αν είσαι δεξιός ή αριστερός, ας πούμε, κτλ. Ο Ψαθάς είχε γράψει ένα εκπληκτικό κείμενο για το αριστερός και δεξιός εκείνης της εποχής, δεκαετία του 50, ας πούμε.
Τώρα που είπε για του πανεπιστημιακού προηγουμένω, δεν αναφέρομαι σε αυτού βεβαίω, αλλά γενικότερα υπάρχει ένα καταπληκτικό ανέκδοτο, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Επειδή είναι στον αέρα. Εντάξει, υπάρχει και ένα θέμα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Για να ηρεμήσω. Δεν είναι. Εντάξει, πε το, ναι, βεβαίω. Ελεύθερα. Λοιπόν, πήγε κάποτε σε κάποιο πανεπιστημιακό να κάνει μια δουλειά σε μια επαρχία, εκεί πόλη. Πού θα κοιμηθώ, λέει. Του είπαν λοιπόν ότι θα κοιμηθείς, δεν υπάρχει ξενοδοχεία, στη Χείρα. Είναι μια χείρα που έχει κάποια δωμάτια. Πήγε λοιπόν αυτός αυστηρός τύπος. Η Χείρα έκανε κάποιες απεριπλησμένες προσπάθειες, τρεις τον αριθμό, να τον προσεγγίσει ερωτικός. Αυτός βεβαίως την απέτεμψε με τρόπο αυστηρό. Τι είπε, κυρία μου, εγώ είμαι πανεπιστημιακός, ήρθα για άλλη δουλειά, σας παρακαλώ, αφήστε με. Το πρωί λοιπόν, του έφτιαξε τον καφέ, είδε με έκπληξη ο πανεπιστημιακός απέναντι στο κοτέτσι της Χείρας 10 κοκόρους και μία κότα. Τη φωνάζει. Να γιατί δεν πάει καλά η οικονομία. Γιατί, κύριε καθηγητά, του λέει. Από εδώ ξεκινάνε όλα, κυρία μου. Έπρεπε αντί να έχετε 10 κοκόρους και μία κότα, να έχετε 10 κότες και ένα κόκορα. Έτσι θα ήταν παραγωγική παραγωγή του κοτέτσι. Αυτό λέει, σας στενοχωρεί. Α, μην, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένας από αυτούς κάνει τη δουλειά. Οι υπόλοιποι είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν ξέρω αν υπερεύει λίγο τα όρια του αέρος. Όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μας λέει και ένας φίλος εδώ, επίσης και ο κύριος Μίμης Αδουλάκης με το βιβλίο του Αλέγκρα. Έκανε τρελό. Το διαβάσω. Όχι, ούτε κι εγώ. Έκανε τρελό γλύψιμο στους Γερμανούς, αναφέροντας συνέχεια στις συνεντεύξεις του ότι οι πρώτοι φιλέλληνες που σκοτώθηκαν στην Ελλάδα ήταν οι Γερμανοί φιλέλληνες. Άρα και που μας σκοτώσανε λίγο στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας βοηθήσαν το 21. Οπότε πάτσι. Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια βεβαίως αυτό το πράγμα. Έτσι, οι πρώτοι που γίνανε, που πολεμήσαν εδώ και ήρθαν συνοδεία μάλιστα του Δημήτρη Ψηλάντη, ήταν Ιταλοί Γαριβαλδινοί. Γαριβαλδινοί. Γι' αυτό και όλα. Και Ρώσοι. Ναι, πολύ. Του οποίου έχουν αποσιωπήσει. Βεβαίως. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς συμμέτοχοι, στρατιωτικοί του Ρωσικού στρατού, συμμέτοχοι στους Δεκεμβριστές, το κίνημα ενάντια στον Τζάρο. Οι οποίοι δώσανε το παρόν στην Ελληνική Επανάσταση πάρα πολύ. Και επειδή υπάρχει αλληλογραφία, είναι δημοσιευμένα αυτά τα πράγματα, δεν είναι τρελά. Και χάρη στη δική τους αλληλογραφία, επειδή αυτοί ήταν βαθύτατοι δημοκράτες, με την τωτινή έννοια, έτσι δίνουν και πολύ καλή σκιαγραφία της πολιτικής κατάστασης των πρώτων χρόνων της Επανάστασης, που οι προύχοντες και οι πρόκριτοι και οι ιστορίες προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο. Και το πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Τους πετάξουν έξω. Ο Δημήτρης Ψηλάντης ήταν μια φυσιογνωμία η οποία ήταν ένας αγαθός άνθρωπος, εξαίρετος στρατιωτικός, αλλά όχι πολιτικός. Οπότε εύκολα τον ντούμπαρε ο οποιοσδήποτε και αγαθότατος. Αγαθότατος. Λοιπόν, τουλάχιστον αρκετά έξυπνος ώστε να μην μπλέξει σε συνωμοσίες όπως ο αδελφός του, ο οποίος ήταν αγαθός με βλακείας και έτσι τον μπλέξαν στη συνωμοσία για να σκοτώσουν τον Μπασβάνογλου. Ή οι φαναριώτες. Και έτσι χάρη στους Έλληνες επαναστάτες σκοτώσαν τη μεγάλη απειλή που είχαν τότε στη Μολδοβλαχία. Και μετά προδώσανε τους συμπατριώτες τους, τους συνέλληνες να το πούμε. Έτσι μπήκανε οι σπαχίδες και τους τεμαχίσαν όλους. Αυτά για τους περίφημους πρίγκιπες που είχαμε, φαναριώτες και λοιπούς, μετά μας πουλάγανε και προστασία. Ήρθαν εδώ πέρα. Καλά είπε ο τέτοιο, ότι νομίζω ο Οδυσσέας θα δούλεψε στον Κολοκοτρώνη. Δεν τους μαζεύουμε να περάσουμε λεπίδι να τελειώνουμε. Αλλά ο Κολοκοτρώνης δίστασε. Εντάξει, αυτά ήταν τα όρια και της εποχής του κιόλας. Και της ιστορικής εποχής. Και κάθε εποχή πάντα ήταν, γι' αυτό και ήταν ανεκπλήρωτη η Ελληνική Επανάσταση. Έτσι. Και δόθηκε μια ευκαιρία, κατά τη γνώμη μου, το ελληνικό έθνος ολοκληρώνεται. Ουσιαστικά φτάνει στην κορύφωσή του, στη συγκρότησή του, με το κίνημα αντίστασης, με την ελεύθερη Ελλάδα, το ΕΑΜ Ελλάς, που πραγματικά για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός ενώνεται και το αντιλαμβάνει το εχθρός, πρώτα η κυρία. Αυτό το πράγμα Υπάρχουν, συγγνώμη, διακόπτω, υπάρχουν και στα γράμματα, πάνω στις επιστολές που στέλνουν οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας προς το Ράιχ. Πάνω. Που μιλούν για το πρόβλημα που έχουν με τις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Μα ακριβώς και γι' αυτό και όλα γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Η προσπάθεια να ξεχαστεί και να διαγραφεί και να ταυτιστεί το ΕΑΜ ΕΛΑΣ με τον Εμφύλιο, που δεν είναι καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μάλλον υπάρχουν ιστορικές σχετίσεις, αλλά δεν είναι άλλο σχέτιση και άλλο το τι πέτυχε εκεί ο ελληνικός λαός σε αυτή την ιστορία. Είναι μοναδικό πράγμα αυτό, πραγματικά. Μοναδικό. Και είναι και μοναδικό και άποψη Ευρώπης.
δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει σε τι βαθμό είχε φτάσει εκείνη την εποχή η συνειδητοποίηση και πώς έβγαλε τα καλύτερα του χαρακτηριστικά ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα πάνω στα βουνά, οι ορεινές κοινότητες, τα χωριά, πόσο εύκολα δεχόντουσαν τη δυνατότητα να ασκούν δημοκρατία. Και μάλιστα δημοκρατία, αυτό που λένε συνήθως άμεση. Δηλαδή ο ίδιος ο λαός, μιλάμε για έναν κόσμο που τον ίδιο το οποίο τον είχαν κρατήσει στο μεσαίωνα οι κυβερνήσεις επίτηδες για να τον εκμεταλλεύονται και να επάνω στη δική του καθυστέρηση να οικοδομούν πολιτικές. Έτσι. Αυτός ο κόσμος ήταν ο πρώτος που αποδέχτηκε τη λαϊκή δικαιοσύνη, την τοπική αυτοδιοίκηση, ο τρόπος που είχε την λαϊκή αυτοδιοίκηση, ο τρόπος. Και μάλιστα ακόμη και ο Woodhouse, αυτό το περίφημο στο μήλο του Έρωτα του Σέριδος που λέει. Ναι, που δεν είναι καθόλου φιλικός προς όλα αυτά τα πράγματα, ή έδρασε με συγκεκριμένο τρόπο. Η ιστορία ομολογεί ότι όλη η κοινωνική, πολιτική και πνευματική καθυστέρηση της ορεινής επαρχίας της Ελλάδας ξεπεράστηκε μέσα σε 3 χρόνια. Ό,τι δεν μπόρεσαν λέει, να κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις 100 χρόνια, το κάνανε μέσα σε 3 χρόνια στην ελεύθερη Ελλάδα. Ακόμη και αυτός, ο ορκισμένος εχθρός. Σε περίοδο πολέμου. Σε περίοδο πολέμου. Απέκτησαν λέει τηλεφώνα. Όλα τα χωριά. Απέκτησαν θέατρο. Διαβάζανε σχολεία, τα πάντα. Σε τέτοιες συνθήκες. Και μιλάμε για τις πιο καθυστερημένες περιοχές, ορεινές περιοχές που δεν ήταν βέβαια εκφύσεως καθυστερημένες, το ελληνικό κράτος τις ήθελε έτσι. Για να είσαι εξαρτημένο συνέχεια. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε συνείδηση δυστυχώς το τι καταφέρε τότε ο ελληνικός λαός και από τι το στερήσανε. Και γι' αυτό πρέπει να μην ξανασυμβεί αυτό. Βέβαια. Γι' αυτό οι ήρωες του 21 είναι ανυπόληπτοι, οι υπερασπιστές της Κρήτης ανυπόληπτοι, οι αντάρτες του Ιάμελας ακόμη χειρότερα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνει κανείς, να υποτάσσεται. Βέβαια. Να υποτάσσεται. Με αυτό να πεις. Διεκδικείς την ελευθερία σου δια της υποταγής. Θυμάμαι ένα, δεν ξέρω πού το είχα διαβάσει, ποιος το αναφέρει, ίσως στο Φωτιάδη, όταν ο Κολοκοτρώνης πήγε να μιλήσει στην Πνίκα, στείλαν οι Βαβαροί να τον μαζέψουν. Και φοβόντουσαν ότι θα πει κάτι που θα ενοχλήσει. Αυτοί πήγαν καθυστερημένοι, είχε προλάβει ο Κολοκοτρώνης, κατεβαίνοντας λοιπόν, συναντάει τους χωροφυλακίους και ανεβαίνανε πάνω. Τι τον γνωρίσαμε, για τον Κολοκοτρώνη πάει, τους λέει τάπε. Τότε που μίλησε τον γνωστό λόγο για τους νέους. Τάπε τώρα λεπάει. Λοιπόν, εντάξει, ευτυχώς τόσο ο λαός έχει και. Είχαν βγάλει και τον βουλευτή, πώς το λέγανε, και τον συγγραφέα, υποτίθεται. Που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά έφυγε, πήγε στο ποτάμι. Ο Τατσόπουλος. Μαζί με τον Βερέμι που κάναμε μια εκπομπή για το 21. Και κάνανε εκείνους ψηφισμούς. Φάξαμε εδώ, φάξατε κι εσείς, φάξαμε κι εμείς. Ισοζύγιο, θυμάμαι. Ναι. Βέβαια, ο ιστορικός της Επανάστασης Τρικούπης και μαχητής της Επανάστασης, αν και γραμματικός του Μαυροκορδάτου και αυτό λέει πολλά, και του Αγγλικού Κόμματος. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, στο προλογικό του σημείωμα για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης λέει εσείς από τα ωραία σαλόνια των Παρισίων δεν μπορείτε να κρίνετε την ηθική ενός αγώνα υποτελών στον Οθωμανικό ζυγό. Πάντα πρέπει να κρίνεις με βάση ποιον παλεύεις, ενάντια σε ποιο καθεστώς αγωνίζεσαι. Και σε ποιες συνθήκες εσύ. Και τι ήθη είχε διδαχθεί ένας λαός υποτελών από το δυνάστη του. Αυτό λέει. Και αυτό βεβαίως είναι βασικός νόμος της ιστορικής έρευνας. Δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορική έρευνα. Ευτυχώς που δεν υπήρχε τίποτα να θωωθεί. Να θωωθούν και οι Τούρκοι εκείνη τη εποχή. Πάθαμε. Κάτσε περίμενε. Εντάξει, κοντά είμαστε. Ο Μαχμού το δεύτερο. Όταν θα ονομαστεί Οθωμανικό το Πανεπιστήμιο τη Παντίου, θα σου πω εγώ μετά. Τι θα μας λένε. Και να πάρουν και τον Κυριάκο το Σιμόπουλο που αναφέρει στο βιβλίο του μέσα πως είδαν οι ξένοι την Επανάσταση του 21. Να τον πάρει και αυτόν κατηγορούμενο για αυτά που λέει μέσα. Βέβαια, αυτός και αν είναι ρατσιστής. Μάλιστα και κάποια δημοτικά τραγούδια. Και ξενόφοβος. Δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στο κούρσεμα της Αδριανούπολης του 1361 πριν την πτώση της πόλης. Ένα εκπληκτικό δημοτικό τραγούδι. Εκείνα είναι. Αυτός είναι εθνικισμός. Και ας μην υπήρχε έθνος. Έτσι. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, άσε που ο πρώτος εθνικιστής ποιος ήταν. Για πες. Στην ιστορία, παγκόσμια ιστορία, ο πρώτος εθνικιστής. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πει μια ο Όμηρος. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Ποιος επινόησε τον νόστιμο Νίμαρ. Ποιος επινόησε το, πώς το λένε,
αυτό που λέει ο Έκτορας μπροστά από το «Είσαι γενός άρρωστος, άρρωστος, μην είστε περιπάτρης». Όχι περιπάτης. Περιπάτης θα ήταν οι καθηγητές εδώ. Μια χαρά είναι. Περιπάτρης. Θα του λέγανε «Είπες πάτρης». Εθνικιστής. Γι' αυτό προφανώς θα καταργηθεί ο Όμηρος. Άσε ο Πλούταρχος που αναφέρεται Έλληνες, για να τρέπει κάποια πράγματα, οπότε θα πήγε και κατηγορούμε και ποινικό. Αυτός. Μα έχει καταργηθεί, δεν τα διαβάζουν τώρα. Δεν τα μαθαίνουν ούτε καν στη φιλοσοφική. Οι φιλόλογοι δεν τα ξέρουν αυτά. Έχω κάτι φιλολόγους που έχω γνωρίσει, ας πούμε, λόγω του παιδιών, ξέρεις, και όλα αυτά τα πράγματα. Απίστευτα γραμματοσύνη. Απίστευτη γραμματοσύνη για στοιχειώδη πράγματα που εγώ δεν είμαι, και λόγω δυσλεξίας δεν είχα και ιδιαίτερη έφεση σε αυτά τα γράμματα, ας πούμε, μετά ότι κάθισα και διάβασα. Ναι, ναι. Και τρελάθηκα. Και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Να υπερασπιστούν γραμματεία, ιστορίες, πράγματα. Αλλά μιλάμε για το εθνικιστές, βεβαίως. Όπως λένε και οι καθηγητές αυτοί, 19, οι περίφημοι αυτοί καθηγητές. Να μου δοθεί ευκαιρία. Ρε γάμο το να μου δοθεί. Μια ευκαιρία δεν μπορεί να μας δοθεί. Να τους αφαιρέσουμε κάθε δικαίωμα να πατάνε σε αυτόν τον τόπο. Εξωστρακισμός, ρε γάμο το. Δηλαδή κάτι ξέραν οι αρχαίοι. Γάμο το. Όταν προσβάλλεις τόσο βάναυσα την πόλη, τον εξωστρακίζανε. Έτσι. Δηλαδή και την πάτσε και ο Θυμιστοκλής σας αυτή η ιστορία. Και ο Αριστείδης ο Κακομοίρης. Και ο Αριστείδης ο δίκαιος κατά τα άλλα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, ρε διάολε. Υπήρχε και το θέμα της υπερβολής. Αλλά η βάση δεν ήταν λάθος. Η βάση. Λοιπόν, μας φωνάζουν γιατί έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Υπερβεί. Λοιπόν, να πούμε ξανά ότι στο Σάββατο, στις 19 Μαρτίου, στις 6 ώρα, στο ΤΕΕ Μαγνησίας, Δευτέρας Νοεμβρίου και Ξενοφόντος, στο Βόλο, είναι με εκδήλωση με τον Δημήτρη Καζάκη ομιλητή, και αυτή την Κυριακή δεν θα γίνει το σεμινάριο για τη δημοκρατία. Αναβάλλεται λόγω περιοδίας στη Μαγνησία. Το λέμε γιατί είχε κανονιστεί το δεύτερο μέρος της διάλεξης για τη δημοκρατία, που λέγεται Δημοκρατία και Οργάνωση. Μπας και ξεστραβωθούμε λιγάκι. Λοιπόν, και φύγει μούχλα από τα μυαλά και από τα μέσα. Μπας και ξεστραβωθούμε. Λοιπόν, και φυσικά διοργάνωση στο Κρυονέρι, στην κεντρική πλατεία Κρυονερίου, με τον Λεωνίδα τον Χρυσανθόπουλο και τον Αντώνη Παπαντονίου, στο καφέ Νούσης την Κυριακή 20 του μηνός, 7 η ώρα μετά μεσηβρίας, στο καφέ Νούσης, κεντρική πλατεία Κρυονερίου. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξεφύγαμε λιγάκι, είναι η κουβέντα έτσι που μου αρέσει κιόλας, όταν υπάρχει ενδιαφέρον να μπορείς έτσι να ξεστρατίζει ο νους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για όσους μας παρακολούθησαν. Καλή συνέχεια σε όλους. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε εφέτο χρόνο. Σταθμός η ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.